Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Υπάρχει λύση και σήμερα από τις 4 έως τις 6 όπως κάνουμε καθημερινά μαζί με τη Σοφία Μίτιλη αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο μαζί μας θα είναι ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας, όπως επίσης και ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας. Θα μας βρουν λύση για τα δύο αυτά θέματα. Και μετά την πρώτη ώρα θα είναι μαζί μας και ο Στάθης Χριστοδουλέλης, θα απαντήσει σε ερωτήσεις για το ασφαλιστικό. Πάμε πριν από όλα να ξεκινήσουμε, γιατί είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Πιέρ Μοσκοβισή στο Ευρωκοινοβούλιο για το θέμα φυσικά της ελληνικής οικονομίας. Δρομολογήσει τόσα μέτρα παράλληλα και βέβαια κανένα κρατωμένος δεν το χρειάζεται αυτή τη στιγμή. Το Eurogroup σημείωσε την ικανοποίησή του, διαπιστώνοντας ότι η Ελλάδα οδεύει προς την σωστή πορεία. Τελευταίο και σημαντικό σημείο, αξιολογούμε αυτή τη στιγμή τις προόδους με τα τελευταία προαπαιτούμενα, που είναι η προϋπόθεση για την εκταμείευση της πρώτης υποδόσης που απομένει του προγράμματος και για τη δεύτερη δόση. Μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου για τις συντάξεις, για τη διακυβέρνηση των τραπεζών, για τον τομέα της ενέργειας, για τις ιδιωτικοποιήσεις και για τον ανεξάρτητο φορέα των δημοσίων εσόδων. Θα πρέπει όλα αυτά τα μέτρα και οι μεταρρυθμίσεις να οριστικοποιηθούν, αν και έχουν συμφωνηθεί επί της αρχής. Οι ελληνικές αρχές από το καλοκαίρι, από τον Σεπτέμβρη, έχουν επισπεύσει τις μεταρρυθμίσεις αυτές και ειλικρινά πιστεύω ότι μπορούμε στο Eurogroup της 10ης Οκτωβρίου να συμφωνήσουμε και να οριστικοποιήσουμε τα θέματα αυτά. Σήμερα έχουμε 5 Οκτωβρίου, απομένουν λίγες μέρες, υπάρχουν και γενικές συνελεύσεις του ΒΟΥΝΟΥΤΟΥ που θα συνεδριάσουν από αύριο. Και δράτομαι τις ευκαιρίες εδώ να κάνω έκκληση στην ελληνική κυβέρνηση να τονίσω ότι είναι κεφαλαιόδους σημασίας να συμφωνήσουμε στα μέτρα αυτά μέχρι την Δευτέρα. Για τα επόμενα στάδια, ο στόχος είναι να δρομολογήσουμε την δεύτερη επανεξέταση του προγράμματος. Και το ανέφερα ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας και οι υπόλοιποι υπουργοί, Υπουργός Οικονομικών ο κ. Τσακαλώτος, ορίζουν αυτή την αξιολόγηση τον Νοέμβρη. Είναι σημαντική η αξιολόγηση αυτή. Οι μεταρρυθμίσεις δεν γίνονται γιατί έτσι επιθυμούμε, αλλά στόχος είναι η οικονομία να καταστεί πιο αποδοτική, να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη γιατί χρειάζονται επενδύσεις. Άρα είναι μια αμοιβαίως επωφελής διαδικασία. Μέχρι τον Νοέμβριο θα πρέπει να ληφθεί ένα συμπέρασμα το οποίο θα σηματοδοτεί την επιστροφή στην κανονικότητα που τόσο αναμένουν οι επενδυτές. Στόχος μας λοιπόν παραμένει μέχρι τέλους του χρόνου να έχουν κλείσει τα ζητήματα αυτά. Η επόμενη αξιολόγηση τι θα περιλαμβάνει? Την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων που έχουν υιοθετηθεί και θα πρέπει να αναμένουμε ότι στο τέλος της πρώτης αξιολόγησης θα έχει κλείσει, αλλά όπως λέμε πολύ συχνά και στα γαλλικά, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Ωστόσο, η αξιολόγηση αυτή δεν θα είναι εύκολη, θα περιλαμβάνει τον προϋπολογισμό του 2017, την μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας και τη θέσπιση αυτού του ταμείου ιδιωτικοποιήσεων και επενδύσεων που είναι κλειδί για να ξεκλειδώσουμε την ελληνική οικονομία. Θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι με το διάβα των χρόνων, και αυτό δεν είναι το ίδιο αυτής της κυβέρνησης, είναι κάτι που παρατηρούμε πολύ καιρό, η υλοποίηση ήταν το ασθενές σημείο ως προς την υλοποίηση των μέτρων και των προγραμμάτων. Η προσέγγιση μας προς την κυβέρνηση αυτή θα είναι θετική και
θα έλεγα ότι η Επιτροπή αυτή, η Επιτροπή ήταν πάντοτε αντίθετη σε ένα ελληνικό Brexit και πάντα πρόθυμη να βρει λύσεις. Το γεγονός ότι θα είμαστε όμως θετικοί δεν σημαίνει ότι είμαστε επιοικείς στο άκρο. Είμαστε απαιτητικοί με τις ελληνικές αρχές. Όλα τα υπουργεία θα πρέπει να δεσμευτούν για την επιτυχή υλοποίηση των μέτρων του προγράμματος. Έχουμε την αίσθηση μερικές φορές ότι κάποια υπουργεία προχωρούν μπροστά, αλλά κάποια άλλα δίνουν την εντύπωση ότι χρειάζονται μια μικρή όθηση για να επισπεύσουν τη διαδικασία. Έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Η ευρωπαϊκή πλευρά, εμείς, όλοι εμείς και οι εταίροι που συμμετέχουν στο Eurogroup να αναλάβουν από την πλευρά τους τις ευθύνες τους, διευκρινίζοντας τα μεσοπρόθεσμα μέτρα που αφορούν το χρέος. Θεωρώ ότι είναι θεμητό από τη στιγμή που θα έχουν ολοκληρωθεί όλα τα άλλα μέτρα. Το πρόγραμμα θα πρέπει να οδεύει προς και να αποβλέπει προς την ανάπτυξη. Η κυβέρνηση εφαρμόζει μια στρατηγική ανάπτυξης για τα επόμενα χρόνια, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται με κοινωνικά μέτρα, πράγμα το οποίο, για το οποίο είμαστε, το γνωρίζουμε. Εάν το πρόγραμμα αυτό υλοποιηθεί λοιπόν μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι θα έχουν επιτευχθεί όλα αυτά μέσα σε μέτρο δικαιοσύνης. Οι υπηρεσίες μας στηρίζουν σε τεχνικό επίπεδο την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Υπάρχει η δέσμευση όλων των υπηρεσιών μας για να γίνει ορθότερη χρήση της τεχνικής υποστήριξης, η οποία είναι εξέχουσα σημασίας. Παρακολουθήσαμε, κυρίες και κύριοι, ένα μικρό απόσπασμα της ομιλίας του Πιερ Μοσκοβισή στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την ελληνική οικονομία. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Βασίλη τον Τσεκούρα, τον δημοσιογράφο μας, καθώς έχουμε νέα έκθεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με μάλιστα αρκετές εκπλήξεις, όπως θα μας πει ο Βασίλης. Καλησπέρα, Βασίλη. Και πριν από ελάχιστα λεπτά, από το Δέλτα Νιτάφ, είναι για, για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, που αναφέρεται φυσικά και για το θέμα της Ελλάδος. Θυμίζω ότι πριν από λίγο χρονικό διάστημα είχαμε και επαφές του Δέλτα Νιτάφ με την ελληνική κυβέρνηση. Προβλέπει λοιπόν κάτι ιδιαίτερα θετικό και μας στέλνει πολύ θετικά μηνύματα. Δεν μας έχει συνηθίσει το Δέλτα Νιτάφ. Προβλέπει δηλαδή για φέτος, για το 2016, ότι τελικά δεν θα έχουμε ύφεση, αλλά οριακή ανάπτυξη της τάξης του 0,1%. Θυμίζουμε ότι μέχρι πρότινος γνωρίζουμε μάλλον ότι με βάση και τους στόχους θα είχαμε φέτος ύφεση της τάξης του 0,3%. Αυτό τουλάχιστον προβλέπει και το προσχέδιο του προϋπολογισμού που πήγε χθες στη Βουλή. Το Δέλτα Νιτάφ λοιπόν είναι πιο αισιόδοξο ακόμα και από την ελληνική κυβέρνηση και λέει ότι φέτος θα έχουμε οριακή ανάπτυξη 0,1%, αλλά και μεγαλύτερη ανάπτυξη από τις προβλέψεις για το 2017. Δηλαδή θα έχουμε, λέει το Δέλτα Νιτάφ, ανάπτυξη του χρόνου 2,8% του ΑΕΠ. Είναι μάλλον υπεραισιόδοξη, μάλλον πολύ αισιόδοξες οι εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Λέει μέσα σε αυτή την έκθεση, την οποία διαβάζουμε και εμείς αυτή την ώρα, διότι είναι πολυσέλιδη και για την Ελλάδα, αλλά και γενικότερα για την παγκόσμια ανάπτυξη, λέει ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 η ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία θα είναι της τάξης του 0,7%. Ενώ το τέταρτο τρίμηνο του 2017, πάμε πιο πέρα, αλλά έχει σημασία να δούμε και τους στόχους, θα κλείσει με ρυθμό 3,7%. Με ανάπτυξη δηλαδή το τέταρτο τρίμηνο του 2017, 3,7%. Και το 2021, μιας και το πάμε ακόμη πιο μακριά, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% του ΑΕΠ στην ελληνική οικονομία. Αισιόδοξη ιδιαίτερα. Είναι ιδιαίτερα αισιόδοξοι οι αναλυτές του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για τη χώρα μας. Και επίσης αυτό που λένε είναι ότι έχουν συνεκτιμήσει και τα όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής ό,τι αφορά το μνημόνιο. Λένε δηλαδή ότι έχουμε εφαρμόσει πλήρως τα συμφωνηθέντα με βάση και το τρίτο μνημόνιο και γι' αυτό λοιπόν έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι φέτος δεν θα έχουμε ύφεση αλλά θα έχουμε οριακή ανάπτυξη. Επίσης να σας πω ότι λένε πολλά για την Ελλάδα, αλλά τα αναλύουμε αυτή την ώρα, σας λέω πριν από ελάχιστα λεπτά βγήκε στη δημοσιότητα αυτή η έκθεση. Λένε λοιπόν ότι και για την παγκόσμια οικονομία
θα έχουμε ανάπτυξη παγκοσμίως 3,1% φέτος, 3,4% το 2017 και ότι αυτοί που θα σώσουν την παγκόσμια οικονομία θα είναι οι αναδυόμενες αγορές. Αυτό προβλέπει η έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όσον αφορά αυτή τη στροφή που έκανε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, πού εκτιμάς εσύ ότι οφείλεται, Βασίλη? Είναι αυτό που λένε στην ουσία ακία, ότι στο ότι αφορά και για την Ελλάδα, ότι έχουμε πράξει, προχωράμε τα συμφωνηθέντα, είναι μια δήλωση, μια τουλάχιστον αποτύπωση της έκθεσης, γιατί αναγράφεται αυτό μέσα, που προκαλεί εντύπωση, γιατί ξέρουμε ότι το Δέλτα Νητάφ είναι ιδιαίτερα σκληρό και με τις εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία. Σας θυμίζω όμως ότι πριν από λίγες μέρες είχαμε και επαφές του κλιμακίου του Δέλτα Νητάφ υπό την κυρία Βελκουλέσκου με τον Ευκλή Τσακαλώτο και υπουργούς της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και θεσμικούς φορείς της χώρας μας, για την έκθεση που θα καταρτήσει το Δέλτα Νητάφ, θα έχουμε και άλλη έκθεση δηλαδή, ειδικά για την Ελλάδα το επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση το άρθρο 4. Το οποίο τα τελευταία χρόνια δεν το είχαμε κάνει. Είναι μια έκθεση λοιπόν που καταρτίζει το Δέλτα Νητάφ, που συμπεριλαμβάνει όλες τις προβλέψεις για την ελληνική οικονομία. Μας έρχεται λοιπόν λίγο νωρίτερα. Έχουν συνεκτιμήσει προφανώς και αυτές τις επαφές μέσα στο κομμάτι για την Ελλάδα και είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο. Λένε λοιπόν, στηρίζουν ότι έχει προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση τα συμφωνηθέντα με τους δανειστές της. Θυμάμαι εκεί τώρα τις δηλώσεις ακριβώς του Γέροντα Άισεμπλουμ πριν από λίγες μέρες, ότι δεν έχουμε κάνει τίποτα, ότι είμαστε πολύ μακριά από τους στόχους μας. Γι' αυτό κιόλας μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη η έκθεση. Είναι πραγματικά έκπληξη. Είναι πραγματικά έκπληξη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα πάμε σε ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων από τη Σοφία Μίτιλη. Μείνετε συντονισμένοι ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου, ο φοροτεχνικός μας, όπως επίσης και ο Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος μας για τα κόκκινα δάνεια, είναι στο στούντιο μαζί μας και θα μας βρουν λύσεις και σήμερα. Με το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 να κλείνει στο 1,8% του ΑΕΠ, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το 0,6% του ΑΕΠ που προβλέπεται για το 2016 και με επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων της κυβέρνησης για τρίτη συνεχή χρονιά, κατατέθηκε χθες το μεσημέρι στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το έτος 2017. Ο προϋπολογισμός του 2017 ενσωματώνει μία σειρά από παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η πλήρης επέκταση του κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης με πιστώσεις που φτάνουν τα 760 εκατομμύρια ευρώ και προβλέπεται να καλύψει πάνω από 250.000 νοικοκυριά που βιώνουν συνθήκες ακραίας φτώχειας. Η αύξηση του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 250 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να αντισταθμιστεί πλήρως η προβλεπόμενη μείωση του χρηματοδοτούμενου σκέλους. Η πρόβλεψη 300 εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της υγείας, της κοινωνικής προστασίας και της παιδείας που θα διατίθενται κατά περίπτωση για την κάλυψη αναγκών που υπερβαίνουν τις υπάρχουσες πιστώσεις. Η συνεισφορά 100 εκατομμύριων ευρώ για τις ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων των υπερχρεωμένων οικοκυριών με συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία. Το προσχέδιο προϋπολογισμού ενσωματώνει πρόβλεψη αύξησης των εσόδων από έμεσους φόρους κατά 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, παράλληλα με την αύξηση των εσόδων από άμεσους φόρους κατά 371 εκατομμύρια ευρώ. Του έργου του ως διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας υπεραμείνθηκε ο Γιώργος Προβόπουλος κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα τραπεζικά δάνεια προς μέσα μαζικής ενημέρωσης και κόμματα. Ο πρώην επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος υπενθύμησε ότι επί προεδρίας του ολοκληρώθηκε επιτυχώς η αναδιάρθρωση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος, χωρίς απώλειες για τους καταθέτες και χωρίς κανένας να υποστεί την παραμικρή ζημιά. Αναφερόμενος στην πολυετή ελληνική κρίση, επισήμανε ότι το τραπεζικό σύστημα δεν ήταν η πηγή του προβλήματος στην Ελλάδα, όπως συνέβη σε άλλες χώρες. Αντίθετα, σημείωσε, οι ελληνικές τράπεζες δέχτηκαν τα απόνερα της κρίσης. Περαιτέρω μειώσεις στο εισόδημα των συνταξιούχων και των δικαιούχων επιδομάτων ύψους έως και 780 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως προκύπτει με βάση το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για τα ασφαλιστικά ταμεία. Η εξοικονόμηση αφορά κυρίως μειώσεις συντάξεων, ενώ εγγράφονται και πρόσθετα έσοδα από αυξήσεις εισφορών. Το συνολικό κονδύλι που πρέπει να εξοικονομηθεί στη διετία 2016-2017 ανέρχεται σε 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ειδικότερα, το 2017 η μερίδα του Λέοντος θα εξασφαλιστεί από την περικοπή του ΕΚΑΣ.
Όπως αναφέρεται στο προσχέδιο, η περικοπή της δαπάνης για το ΕΚΑΣ θα δρομολογηθεί είτε με την περικοπή του αριθμού των δικαιούχων, είτε με την αναθεώρηση του ύψους των παροχών. Λυπητερή σήμερα για άλλους 25.000 συνταξιούχους, οι οποίοι είδαν την επικουρική σύνταξη μειωμένη σε ποσοστό έως 40%. Πρόκειται για την τρίτη φάση του επανεπολογισμού περίπου 100.000 επικουρικών συντάξεων, από τις οποίες 25.000 θα υποστούν νέες σκληρές μειώσεις. Μειώσεις είδαν οι συνταξιούχοι, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων του ΟΕ έως και 40%. Οι συμβολιογράφοι έως 25%, οι δικηγόροι έως 40%, οι τεχνικοί τύπου 15 με 18%, οι ναυτικοί έως 40% και οι συνταξιούχοι της εμπορικής τράπεζας που συνταξιδοτούνται από το ΙΚΑ που είδανε έως και 40%. Οι τραπεζοϊπάλληλοι που εισπράττουν προς συνταξιδοτική παροχή από το ΕΤΑ θα λάβουν τη λυπητερή με τις πληρωμές του Νοεμβρίου. Με νομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχωρά στη θεσμοθέτηση ενός νέου συστήματος κινητικότητας. Με τη θεσμοθέτηση του κρατικού υπαλλήλου, ανοίγει ο δρόμος για τη μετακίνηση των εργαζομένων από τον ένα φορέα στον άλλο. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να γίνουν ενοποιήσεις και συγχωνεύσεις φορέων με παράλληλη κατάργηση 1.040 κλάδων. Με το νομοσχέδιο που προωθείται θα δημιουργηθεί ουσιαστικά μία εσωτερική αγορά εργασίας για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι θα μπορούν να αλλάζουν θέσεις όταν δημιουργούνται κενές θέσεις εργασίας. Για να το πετύχουν αυτό θα κάνουν αίτηση, θα περνούν από αξιολόγηση, ενώ καθοριστικός θα είναι και ο ρόλος της μοριοδότησης από το ΑΣΕΠ. Με βάση το νέο νομοσχέδιο, καθορίζεται ως ανώτατο όριο ολοκλήρωσης κινητικότητας οι 4 μήνες, ενώ για τις μετατάξεις το αντίστοιχο όριο θα είναι οι 3 μήνες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κινητικότητας αναμένεται να δημιουργηθεί το 2017 και σε αυτή όλοι οι φορείς με κενές θέσεις θα αναρτούν τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Έως το τέλος Οκτωβρίου, ίσως και λίγο νωρίτερα, αναμένεται να πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων η τρίτη δόση των οικογενειακών επιδομάτων από τον ΟΓΑ. Συγκεκριμένα, η διοίκηση του ΟΓΑ έχει θέσει ως στόχο το διάστημα από 18 έως 26 Οκτωβρίου. Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν επιφορτιστεί με την υποχρέωση να διεκπαιρεώσουν και να ελέγξουν όσο γίνεται περισσότερα έντυπα Α21, όπως επίσης και δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί από τους δικαιούχους όπου κρίθηκε αναγκαίο. Πάμε και στην τελευταία μας είδηση. Μέχρι τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται να προκηρυχθεί ένα από νέο πρόγραμμα του ΟΕΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας για την μετατροπή του επιδόματος ενεργείας σε επιδότηση της εργασίας. Αυτό προέκυψε από όσα αναφέρθηκαν σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, στην οποία παραβρέθηκε και η διοικήτρια του ΟΕΔ, Μαρία Καραμεσίνη, σύμφωνα με σημερινή ανάρτηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση του επιμελητηρίου. Όπως αναφέρθηκε, θα προβλέπεται αναλόγως των δεδομένων των ανέργων και των επιχειρήσεων να ορίζεται το ύψος και να δίνεται και η επιδότηση. Αυτό θα αφορά βραχυχρόνια ανέργους, αλλά και μακροχρόνια εφόσον δικαιούνται βοήθημα ενεργείας, που είναι 200 ευρώ το μήνα και ο ΕΔ θα καλύπτει το υπολοιπόμενο μέχρι τα 360 ευρώ. Η κυρία Καραμεσίνη ενημέρωσε για ορισμένες βασικές δραστηριότητες του ΕΔ και κάποια προγράμματα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη ή προβλέπονται να τεθούν σε εφαρμογή. Όπως είπε, είναι σε εξέλιξη και κλείνει στις 6 Οκτωβρίου το πρόγραμμα για την εργασιακή εμπειρία ανέργων ηλικίας 25 έως 29 ετών. Περιλαμβάνει 4 μήνες πρακτική άσκηση εντελώς δωρεάν για την επιχείρηση και η κάλυψη του κόστους γίνεται από τον ΟΕΔ. Και στο σημείο αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν τα Info News.
Μα μια μέρα φυσικά με πολύ μικρό τζίρο. Η Σοφία Ρεδοπούλου είναι εδώ για να μας δώσει αναλυτικά την εικόνα της αγοράς. Α, θα την έχουμε σε λίγο τη Σοφία. 577,24 μονάδες και στο συν 1,30%. Καλησπέρα στους εκλεκτούς καλεσμένους μας. Ναι. Σήμερα άλλαξε τελείως η ροή του προγράμματος. Είχαμε τον Μοσκόβηση, είχαμε τον Βασίλη τον Τζεκούρα, τον δημοσιογράφο που μας είπε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Καταλαβαίνετε, μπερδευτήκαμε, αλλά συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Είναι σημαντικό, μίλησε για την ελληνική οικονομία. Το ακούσατε το τι έγινε. Θα τα συζητήσουμε, Ηλία Χατζηγεωργίου και Δημήτρη Σασόπουλο. Η μακρύ διεκθέση είναι πραγματική. Βέβαια, έχουμε πει πολλές φορές ότι ακόμα και χθες να λένε ότι την παίρνουμε σε ανάπτυξη, για να το δει πραγματικά ο κόσμος στην καθημερινότητά του και κατ' επέκταση στο πορτοφόλι του, πρέπει να περάσουν πάρα πολλές τέτοιες συνεχόμενες εκθέσεις που προβλέπουν ανάπτυξη και να φανεί και στην πράξη. Γιατί τα στοιχεία που βγήκανε για τις επιχειρήσεις, για το ισοζύγιο των επιχειρήσεων το 2015, λένε ότι, μάλλον το 2016 μέχρι στιγμής, λένε ότι περισσότερες επιχειρήσεις έχουν κλείσει παρά από αυτές που έχουν ανοίξει. Μα αυτό είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η σκληρή αλήθεια, έτσι συμβαίνει. Πόσες από αυτές θα μας τα πει ο Δημήτρης σε λίγο, πόσες από αυτές είναι κόκκινες επιχειρήσεις, πώς κινδυνεύουν και με το για το κόκκινες, 4,2 εκατομμύρια φορολογούμενοι χρωστάνε στην εφορία, για να μην βάλουμε και όλα τα παραλυκόμενα. Άρα καταλαβαίνουμε ότι η οικονομία είναι σε δύσκολη κατάσταση. Γι' αυτό φορέσε και το κόκκινο. Σήμερα κόκκινα δάνεια, κόκκινα και στο έχουμε και, και τα 2,6 δις ευρώ που θα πρέπει να μιλήσουμε και με τους δυο σας για το 2017. Ακόμα 2,6 δις ευρώ επιπλέον. Τι σημαίνει αυτό, ένα πρώτο σχόλιο και από τους δυο σας, Ηλία, για τις τσέπες μας. Τα 2,6 δις λέω που θα κληθούμε να πληρώσουμε για το 2017. Πρακτικά έχουμε δει ότι ήδη πληρώνουμε αρκετά. Αποδεικνύεται από το ληξιπρόθεσμα που συνεχώς αυξάνονται ότι οι φορολογούμενοι δεν μπορούν να πληρώσουν. Είπαμε και τον αριθμό των φορολογουμένων οι οποίοι οφείλουν στην εφορία. Δυστυχώς είναι τα μοναδικά νούμερα που έχουν αυξητική τάση τα τελευταία 3-4 χρόνια. Από εκεί και πέρα, όταν μιλάμε ότι ο προϋπολογισμός προβλέπει αύξηση των φόρων περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να μοιραστούν αυτό το βάρος και να το πληρώσουν. Πάντως δεν πληρώνουν ούτε τα χρέη που μπορεί να έχουν στην εφορία, αλλά ούτε βεβαίως και τη δόση στα δάνειά τους, Δημήτρη Αναστασόπουλη. Οι πληστηριασμοί ξεκίνησαν, ήσουν από τους πρώτους λοιπόν που μας έλεγες και για τον νέο κώδικα δεοντολογίας των τραπεζών, όπως βεβαίως και έχουν γίνει ακόμα και πιο αυστηρά τα κριτήρια για να υπαχθεί κάποιος στον νόμο Κατσέλη. Ναι, νομίζω πως πλέον τα πράγματα μπαίνουν στην τελική ευθεία, δηλαδή είναι πασιφανές ότι από εδώ και πέρα θα δούμε μια πολύ πιο σκληρή στάση και μια εφαρμογή των νόμων, γιατί μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχε μια ανοχή της πολιτείας και των τραπεζών. Ας πούμε εντός εισαγωγικών ότι υποτίθεται προσπαθώντας να προστατεύσουν την κύρια κατοικία και την περιουσία των δανειοληπτών. Αυτό όμως, όπως αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε, πλέον δεν είναι εφικτό, γιατί το τραπεζικό πρόβλημα έχει ξεπεράσει τα οριά του. Τα κόκκινα δάνεια έχουν αυξητική τάση. Ήδη βλέπουμε ότι και του χρόνου θα έχουμε κάποια δις ακόμα τα οποία θα προσθεθούν στο ποσοστό των κόκκινων δανείων. Επομένως, αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους πολύ σοβαρά δανειολήπτες είναι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια μαγική λύση. Θα πρέπει όλοι να παίξουν σύμφωνα με τους κανόνες που παρέχει η δικαιοσύνη. Άρα, λοιπόν, να διεκδικήσουν με νόμιμους τρόπους και με σοβαρούς τρόπους, θα έλεγα, μέσω δικηγόρων, δικηγορικών γραφείων, ρυθμίσεις, δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες θα τους διευκολύνουν. Να πω πολύ επιγραμματικά ότι οι πληστηριασμοί γίνονται κανονικά. Η κύρια κατοικία βεβαίως δεν προστατεύεται με κανέναν τρόπο. Ξεκινήσαμε έχουν ξεκινήσει αυτό το νούμερο, οι 3.000. Έχουν ξεκινήσει. Ναι, να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποιο επίσημο στατιστικό, ούτε κάποια επίσημη παραδοχή ως προς το ποια κίνητα τελικά κινδυνεύουν στους πληστηριασμούς. Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι κινδυνεύουν τα εμπορικά κίνητα και κυρίως ακίνητα τα οποία ενέχονται σε μεγάλες δανειακές συμβάσεις. Αυτό όμως που βλέπουμε είναι ότι βγαίνουν στο πληστηριασμό κάθε εβδομάδα κίνητα τα οποία ανήκουν στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες για μικρά ποσά, είτε από ιδιώτες είτε από τράπεζες. Βεβαίως αυτός ο οποίος είναι ο πιο επιθετικός παίχτης στο παιχνίδι είναι το ελληνικό δημόσιο, το οποίο να ενημερώσουμε ότι μπορεί να κατάσχει κύρια κατοικία για οφειλές πάνω από 500 ευρώ. Βεβαίως πληστηριασμοί δεν επιδιώκονται, δεν γίνονται αυτή τη στιγμή για τόσο μικρά ποσά, αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί, είναι στις δυνατότητες
του δημοσίου. Άρα λοιπόν οποιοδήποτε έχει ωφελήσει αυτή τη στιγμή και εφόσον είναι τυχερός να ανήκει στην κατηγορία των δανειοληπτών που μπορεί να επαχθεί στο νόμο Κατσέλη, θα πρέπει να το κάνει άμεσα, γιατί είναι ο μόνος νόμος που μπορεί να εντάξει οφειλές προς το δημόσιο και τις τράπεζες και τους ιδιώτες, με μία μικρή όμως επιφύλαξη, γιατί δυστυχώς βλέπουμε ότι τα ειρηνοδικεία της χώρας πλέον μάλλον έχουν αποφασίσει ότι δεν μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί θεωρούν πως ο νόμος είναι αντισταγματικός. Και από εκεί πέρα το επόμενο στάδιο, το οποίο περιμένουμε και είναι το πιο βασικό και έχει να κάνει με τον πυρήνα της ελληνικής οικονομίας, είναι τα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια, όπου εκεί περιμένουμε στο τέλος του μήνα πιθανόν το νέο νόμο, ο οποίος όπως έχει κυκλοφορήσει, θα ρυθμίζει όλες τις οφειλές της επιχείρησης μαζί και προς οφειλές προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, όπως και επίσης και στους εργαζομένους, υποσχόμενος βεβαίως και τη δυνατότητα κουρέματος των οφειλών αυτών, προκειμένου μια επιχείρηση, εφόσον είναι βιώσιμη, να μπορέσει να τη σωθεί. Μάθαμε, Ηλία, για τις επιστροφές φόρου από 2.500, χαρήκαμε πάρα πολύ, ιδιαίτερα δηλαδή, από 2.500 μέχρι 15.000 ευρώ για τους δικαστικούς. Για τους υπόλοιπους, τι γίνεται τώρα? Και τις επιστροφές φορού. Η επιστροφή φορού είναι μια διαδικασία έτσι λίγο ταλαιπωρεί τους φορολογούμενους. Ακριβώς. Όταν είναι να πληρώσουμε δεν ταλαιπωρούμαστε. Όταν είναι να εισπράξουμε είναι πολύ απλό. Δεν πληρώνει, ταλαιπωρία. Όταν είναι να μας χρωστάει το δημόσιο έχουμε πρόβλημα. Η τακτική που λέω να ακολουθείτε γενικότερα από τους πελάτες, όταν υπάρχει επιστροφή φόρου ή επιστροφή υπερίσπαξης ποσού ή επιστροφή ΦΠΑ που έχει τελεσυνδικήσει ή έχει ελεγχθεί από την εφορία και ούτω καθεξής. Αυτό που λέω πρακτικά να γίνεται είναι να γίνεται μια αίτηση, να πρωτοκολλείται και από τη στιγμή που έχει γίνει η αίτηση αρχίζουν και μετράνε 3 μήνες περιθώριο για το ελληνικό δημόσιο να τελειώσει τη διαδικασία του συμψηφισμού, αρχικά με τις οφειλές που υπάρχουν προς το ελληνικό δημόσιο από τον φορολογούμενο. Μάλιστα. Και μετά στην επιστροφή του ποσού, στην εφορία που έχει ορίσει ο φορολογούμενος στην αίτησή του. Εάν περάσει το τρίμηνο αυτό, ο φορολογούμενος έχει δικαίωμα να απαιτήσει προς αυξήσεις επί του ποσού αυτού. Α, μπορεί να το κάνει. Μπορεί να το κάνει. Άρα ουσιαστικά γιατί έχουμε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις όπου δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Ή μπορεί να έχει κάτι που να είναι πολύ εσύ μικρότερο. Εσύ τι λες, όταν ο προϊστάμενος της ΔΟΗ γνωρίζει ότι κινδυνεύει με κάτι τέτοιο να μην προχωράει την επιστροφή. Σωστά. Πρακτικά. Να σου πω κάτι, μπορεί να το κάνεις οποιαδήποτε εδώ ή πρέπει να είναι όχι, μόνο στην ΔΟΗ που ανήκει. Στην ΔΟΗ που ανήκει και μάλιστα όχι απλά στην ΔΟΗ που ανήκει, γιατί μπορεί να έχει γίνει μεταφορά, αλλαγή κατοικία, άρα κατ' επέκταση και αλλαγή της εφορίας, να το κάνεις στην εφορία που έχει βεβαιωθεί η επιστροφή. Μάλιστα. Ασφαλιστικά ταμεία. Χρωστάμε πολλά και εκεί, Δημήτρη Αναστασόπουλε. Μετά τον κύριο Νίκο θα μας πεις τι γίνεται και αυτά και πώς μπορούν βέβαια, και στις ρυθμίσεις. Γιατί πολλοί έχουν είτε οφειλές στην εφορία ή στα ασφαλιστικά ταμεία, βεβαίως στα δάνεια. Τι γίνεται και πότε επιτρέπονται οι κατασχέσεις, γιατί είναι πολλές ερωτήσεις που έχουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Νίκο. Ναι. Καλησπέρα σας. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, εγώ ήθελα να μιλήσω με τον κύριο Χριστοδουλέλη, αλλά δεν θέλω. Αναστασόπουλο, τον κύριο Αναστασόπουλο, αλλά ήθελα να αφήσω το τηλέφωνό μου να με πάρει εκείνος για να μιλήσουμε. Ή να μου δώσει το τηλέφωνό του. Πάλι μόνο. Λοιπόν, δεν θέλετε λοιπόν να κάνετε ποια είναι η ερώτησή σας, γιατί τον άφορα κι άλλους. Απλώς θα πω το αίτημά μου ότι είμαι στο νόμο Κατσέλη. Μάλιστα. Είμαι στο νόμο Κατσέλη με χρέος σε μία τράπεζα 110.000. Αυτή τη στιγμή μου παρουσιάζεται η ευκαιρία να δώσω το σπίτι στις 350.000. 350.000. Και λέω τι ωφέλεια θα έχω από την τράπεζα που θα πάω να πληρώσω τις 110.000 κατευθείαν και να μου περικόψουν κάτι και από 2 άλλες τράπεζες που είναι καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, περίπου συνολικά 60.000. Ωραία, αφήστε το τηλέφωνο σας, θα επικοινωνήσει μετά το τέλος εκπομπής για να σας βρει λύση ο κ. Αναστασόπουλος. Αλλά μπορεί να απαντήσει και απαντά. Εμπρός. Σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Νίκο. Ναι, κύριε Νίκο, ναι. Λοιπόν, καταρχάς, για το μεγάλο δάνειο, για το οποίο υποθέτω υπάρχει κάποια εξασφάλιση,
Το πιθανότερο είναι, θα έλεγα με βεβαιότητα, ότι η τράπεζα δεν θα δεχτεί να του κάνει κάποιο κούρεμα, γιατί η τράπεζα είναι, γνωρίζει ήδη ότι το δάνειο αυτό πρόκειται να πουληθεί και ότι ο κύριος Νίκος πρόκειται να έχει κάποια χρήματα τα οποία μπορεί να διαθέσει για την εξόφλησή του. Mm-hmm. Αυτό το οποίο μπορεί να απαιτήσει και θα πρέπει να το κάνει με πολύ προσοχή και αν δει ότι η τράπεζα δεν συνεργάζεται να βρει και ένα δικηγόρο, είναι να διαγραφούν όλοι οι μελλοντικοί τόκοι. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα δάνειο το χρεωτικό, αυτό σημαίνει ότι κάθε μήνα πληρώνουμε μέρος του κεφαλαίου και μέρος των τόκων. Άρα λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο κύριος Νίκος έχει χρεωθεί τους μελλοντικούς τόκους, οι οποίοι όμως πρέπει να αφαιρεθούν όλοι, εφόσον το δάνειο θα εξοφληθεί πιο νωρίς. Αυτό είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσει και ο ίδιος και ένας δικηγόρος, παίρνοντας το δοσολόγιο, όπου πολύ απλά θα αφαιρέσει όλους τους πολιτικούς τόκους. Άρα λοιπόν, με τον τρόπο αυτό, ο οποίος είναι νόμιμος και έμεσος, θα κουρέψει το δάνειό του. Από εκεί και πέρα, εάν έχει φορτωθεί με κάποια δικαστικά έξοδα και κάποιους τόκους, θα μπορούσε να ζητήσει διαγραφή και στο κομμάτι αυτό. Αναφορικά λοιπόν με τα υπόλοιπα δάνεια, τα οποία είναι καταναλωτικά και οι τράπεζες δεν γνωρίζουν για την πώληση του ακινήτου, ούτε υπάρχει λόγος να μάθουν γι' αυτό. Πολύ απλά, εφόσον ολοκληρωθεί η μεταβίβαση του ακινήτου, μπορεί να πάει ελεύθερα στις τράπεζες αυτές, να υποβάλει ένα γραπτό αίτημα και να ζητήσει εξόφληση μέρους του δανείου με διαγραφή του υπολείπου σε ένα ποσοστό το οποίο το επιθυμεί αυτός. Οι διαπραγμάτευση είναι ελεύθερη. Εμείς βλέπουμε ότι οι τράπεζες για δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφάλιση και είναι καταναλωτικά, δέχεται πολύ πιο εύκολα να κουρέψει τα δάνεια αυτά, χωρίς όμως να μπορώ να το υποσχεθώ κάτι πολύ συγκεκριμένο. Συνήθως αυτό έχει να κάνει σχέση με το πόσο τυχερός είναι ο δανειολήπτης. Δηλαδή, εάν η τράπεζα, ως προς το που έχει κατατάξει τα δάνεια αυτά, η τράπεζα γενικότερα και στο αν προβλέπει κουρέματα για την κατηγορία των δανείων αυτών. Βλέπουμε όμως ότι τα δάνεια τα οποία δεν έχουν εξασφάλιση, υπάρχει δυνατότητα να τα κουρέψει με μια ελεύθερη διαπραγμάτευση ο ίδιος ο δανειολήπτης. Πάμε τώρα στον αγαπημένο μας τον ένφια Ηλία Χατζηγεωργίου. Αγαπημένος έχει γίνει και πλέον. Έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ο έκτακτος φόρος. Ο ένφιας που έχει γίνει υποθήκη από επίσημα χείλη. Λοιπόν, την Παρασκευή πρέπει να πληρώσουμε την πρώτη δόση. Δεν την πληρώσαμε λοιπόν την δόση. Τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί πρέπει να δούμε για τις ρυθμίσεις. Είμαστε λοιπόν και στις 100 δόσεις, άλλοι δεν είμαστε. Ακριβώς. Υπάρχουν δύο κομμάτια που θέλουν προσοχή. Το ένα κομμάτι είναι ότι θα πάρει προσαύξηση 0,75%. Mm-hmm. Δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό της προσαύξησης, ειδικά όταν ο φόρος δεν είναι πολύ ψηλός. Αλλά όσοι φορολογούμενοι είναι στη ρύθμιση των 100 δόσεων, την οποία έχουν σε ισχύ, το έχουμε πει επανειλημμένως, ότι πρέπει να προσέχουν και τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές. Mm-hmm. Άρα, βάσει νόμου, προβλέπεται ότι εντός 15 ημερών από τη στιγμή που έχει βγει μια νέα ληξιπρόθεσμη οφειλή, θα πρέπει να την πληρώσουν ή να τη ρυθμίσουν, για να μην έχουν πρόβλημα με τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Η Ηλία, πάντως το 50% έχει φύγει εκτός της ρύθμισης των 100 δόσεων, έτσι δεν είναι? Όταν μιλάμε για ασφαλιστικά ταμεία, είναι νούμερο χαμηλό αυτό που λες. Στην εφορία πρακτικά μπορεί να φτάσουμε σε αυτό το νούμερο, αλλά δεν έχει ενεργοποιήσει η εφορία τη δυνατότητα αυτή του να καταργεί τις ρυθμίσεις. Έντεχνα, τέλος πάντων. Έτσι κι αλλιώς γνωρίζουν και οι προϊστάμενοι των εφορεών, είναι άνθρωποι της αγοράς οι περισσότεροι, δεν κινούνται εκτός της πραγματικότητας. Σωστά. Άρα ξέρουν ότι αν ρίξουν τις ρυθμίσεις εκτός, ουσιαστικά και τα χρήματα που εισπράττει η ΔΟΗ προκειμένου να επιτυχάνονται διάφοροι στόχοι, θα σταματήσουν να μπαίνουν. Άρα είναι δεδομένο ότι η ρύθμιση των 100 δόσεων θα πρέπει να μείνει σε ισχύ από όλους τους φορολογούμενους. Και μάλιστα υπάρχει και σχετική πρόταση προς το Υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει λίγο τη διαδικασία και να απεμπλακεί η ρύθμιση με τις νέες ληξιπρόθεσμες. Άρα, για να απαντήσουμε και στον τηλεθεατή που μας ρώτησε ότι τον βγάλανε έξω από τις 100 δόσεις, αν μπορεί να ξαναμπεί στις 100 δόσεις. Υπάρχει τη δυνατότητα, αν πάει στην εφορία και ζητήσει για κάποιους χύψεις για το μέγα λόγου, ότι αν για κάποιο λόγο έχασε τη ρύθμιση των 100, προφανώς δεν θα ήταν εντάξει. Είναι αυτή που τον καίει όμως, γιατί είναι μια ρύθμιση πραγματικά πολύ ευνοϊκή και είναι κρίμα δηλαδή κάποιος να τη χάσει. Μπορεί να αιτηθεί στην εφορία να επανέλθει στη ρύθμιση των 100, αλλά θα πρέπει να τακτοποιήσει όλες τις νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από τότε που έκανε τη ρύθμιση και μετά, και επίσης να πληρώσει και τις δόσεις των 100 δόσεων που έχασε και προφανώς έμεινε εκτός της ρύθμισης. Και ο έφορος θα εξετάσει αν θα του δώσει δυνατότητα να επαναφέρει τη ρύθμιση αυτή σε ισχύ. Αυτό δίνεται μία φορά η δυνατότητα στους φορολογούμενους να το αιτηθούν. Εάν το αιτηθούν, επανέλθει η ρύθμιση και τη χάσουν ξανά, τότε δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να η ρύθμιση αυτή μόνο να επανέλθει. Μία ευκαιρία έχουν λοιπόν. Δυστυχώς. Δύο ερωτήσεις μας ρωτάνε για τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη. Δημήτρη Αναστασόπουλο, γιατί είπαμε γίνανε πιο αυστηρά λοιπόν τα κριτήρια. Πάμε να δούμε ποια είναι αυτά τα κριτήρια.
Λοιπόν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, πλέον εκτός από την ιδιότητα του προσώπου, δηλαδή το ότι πρέπει κάποιος να μην είναι έμπορος για να υποβάλει την αίτηση αυτή και να αποδείξει βεβαίως ότι βρίσκεται σε ανυπαίδια δυναμία, δηλαδή στο ότι έχει οδηγηθεί σε πάυση πυρωμών χωρίς να φταίει, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια τα οποία προσδιορίζονται βάσει του οικογενειακού εισοδήματος και της αντικειμενικής αξίας της οικίας κατοικίας. Ενδεικτικά να πούμε ότι μια οικογένεια τετραμελής, εφόσον θέλει να διασώσει την κυρία κατοικία της, η αντικειμενική της αξία δεν πρέπει να ξεπερνά τις 220.000 ευρώ, ενώ ενδεικτικά το εισόδημά της δεν πρέπει να ξεπερνά περίπου τα 2.950 ευρώ. Το ποσό αυτό βεβαίως, σύμφωνα και με τη θεωρία, δεν είναι τόσο δεσμευτικό, γιατί αν μπορέσει η οικογένεια να αποδείξει ότι υπάρχουν κάποια επίγοντα ή, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικά έξοδα τα οποία δεν μπορούν να συνυπολογιστούν στα ήδη αναφερόμενα έξοδα, δηλαδή στα 2.950 ευρώ, πιθανόν ο δικαστής να μπορούσε να ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο και να τον εντάξει. Πάντως, αυτό είναι θέμα δικαστή και θέμα ερμηνείας του νόμου. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ένταξη του νόμου Κατσέλη παρέχει πλέον ταχύτητα, δηλαδή, εφόσον τα ειρηνοδικεία τηρήσουν τις προθεσμίες που δίνει ο νόμος, θα πρέπει θεωρητικά μέσα σε ένα χρόνο το πολύ να έχει βγει μια οριστική απόφαση. Και αυτό το οποίο θα πληρώσουν τελικά οι ενολήπτες, όπως έχουμε πει πολλές φορές, επί της ουσίας είναι περίπου τα 2 τρίτα της εμπορικής αξίας της κυρίας κατοικίας. Άρα λοιπόν δεν μιλάμε για ολική διαγραφή των χρεών. Όταν κάποιος έχει ένα σπίτι, θα πληρώσει ένα ποσό το οποίο είναι ανάλογο της αξίας του σπιτιού του. Μάλιστα. Πάμε να καλησπέρισουμε την κυρία Μαρία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Μ' ακούτε? Ναι, πολύ καλά. Ακούστε με. Από κάρτες όφυλα 10.000. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Και τα πανωτόκια το έκαναν 20.000 και το κάνανε σαν δάνειο. Ενώ δάνειο δεν έχω, κάρτες ήταν. Μ' ακούτε? Ναι, ναι. Τώρα μου βάλανε να δίνω δώσει κάθε μήνα 450 ευρώ που δεν μπορώ. Δεν μπορώ, αποκλείεται. Δίνω ό,τι μπορώ και το ερώτημά μου είναι αν κινδυνεύω για αυτό το ποσό. Δίνω κάτι, θα δώσω τώρα, έδωσα 50, θα δώσω και άλλους 30, 80. Υπάρχει κίνδυνος για τη μοναδική μου κατοικία, ένα διαμέρισμα. Ναι, βεβαίως. Η τράπεζα οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον δεν πληρώνεται κανονικά τις δόσεις σας, όταν συμπληρωθούν τρεις συνεχόμενες ή, εν πάση περιπτώσει, τρεις ολόκληρες απλήρωτες δόσεις, μπορεί να καταγγείλει το δάνειο, στην πορεία να εκδώσει διαταγή πληρωμής, να προχωρήσει σε κατάσχεση ή σε πληστηριασμό. Αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει πληστηριασμός και για 1.000 ευρώ. Δεν υπάρχει κανένα όριο στο ποσό αυτό. Από ό,τι κατάλαβα, εσείς έχετε κάνει μια συγκέντρωση οφειλών, δηλαδή η τράπεζα έχει συγκεντρώσει όλες τις πιστωτικές κάρτες και σας έχει βγάλει ένα νέο δάνειο. Αυτό το οποίο όμως θα έπρεπε να είχατε προσέξει είναι τους όρους του δανείου και συγκεκριμένα το επιτόκιο το οποίο ισχύει, γιατί το επιτόκιο καθορίζει γενικότερα και το ποσό της οφειλής. Εάν δεν μπορείτε τώρα να πληρώσετε, ούτως ή άλλως στις 90 ημέρες καθυστέρησης, μάλλον συγγνώμη, στις 60 ημέρες καθυστέρησης με το νέο κώδικα βεντολογίας των τραπεζών, η τράπεζα θα έπρεπε να σας έχει αποστείλει την επιστολή του κώδικα βεντολογίας. Δεν πληρώνει όμως. Όταν όμως αθρηστικά τα ποσά που δεν έχει πληρώσει βγάζουν δύο ολόκληρες δόσεις, μάλιστα, να το πω έτσι, η τράπεζα θα μπορούσε να τη στείλει την επιστολή αυτή. Μπορεί η κυρία. Ναι, συγγνώμη. Να μιλήσω. Ναι, ναι. Πάλι μου είπαν να δίνω ό,τι μπορώ. Μου είχαν πει σε τρεις μήνες να κάνουμε επανεξέταση. Τους πήγα και όλα τα χαρτιά τα έχουν, τα πάντα. Τι εισπράττω, τι έχω. Και πήγα και γιατρού γνωμάτευσε ότι έχω τα νεφρά μου. Έχω πρόβλημα τα νεφρά. Και τα απέριψαν όλα. Ναι. Γιατί να το κάνουν αυτό? Ωραία, λοιπόν, να σας εξηγήσω. Ακούστε λίγο να σας εξηγήσω και τέλος πάντων, αν αφήσετε το τηλέφωνο, θα σας πάρω και εγώ ένα τηλέφωνο μετά, να δω αν μπορώ να βοηθήσω. Λοιπόν, με απλά λόγια. Ό,τι διαπραγμάτευση κάνετε σε προφορικό επίπεδο δεν έχει καμία σημασία για εσάς, γιατί δεν μπορείτε στο μέλλον να αποδείξετε πολύ απλά ότι προσπαθήσατε να βρείτε λύση. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν έχει βγει ο νόμος που αναφέρθηκα πριν, δηλαδή ο κώδικας εντολογίας, ο οποίος προβλέπει τη συμπλήρωση και την αποστολή ενός εντύπου, όπου εκεί η τράπεζα θα δει τις οικονομικές σας δυνατότητες και θα προσπαθήσει να βρει την καλύτερη δυνατή λύση. Αυτή η διαδικασία λοιπόν δεν τη βρίσκει, αλλά εσείς δεν έχετε κάνει τα έντυπα. Πρέπει να κάνετε τα έντυπα αυτά προκειμένου να έχετε σε χέρια σας αποδεικτικά, δηλαδή να έχετε συμπληρώσει. Τη το λέω τώρα λοιπόν να την βοηθήσω κι εγώ. Είσαστε συνταξιούχος, κυρία Μαρία? Ναι.
Η σύνταξή σας είναι μικρή που λαμβάνετε. Είναι 645 ευρώ και παίρνω 550 από ένα νίκη. Αυτά είναι τα έσοδά μου όλα, τα πάντα. Μα και η νίκη, τώρα και φορολογικά. Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να πω στην κυρία, επειδή εμείς τώρα δεν μπορούμε να τις βγάλουμε δόση, ούτε τέλος πάντων μας αφορά τόσο ναι. το εισόδημά της, υπό την έννοια ότι αύριο μεθαύριο, όταν η τράπεζα αποφασίσει να την κυνηγήσει, θα πρέπει να έχει κάτι στα χέρια της. Επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε ήδη η τράπεζα να της είχε στείλει την επιστολή αυτή. Αφού δεν το έχει κάνει η τράπεζα, θα μπορούσε να το κάνει μόνη της η κυρία. Εγώ θα την καλέσω στο τηλέφωνο να της πω ποια είναι η διαδικασία. Ναι, παρακαλώ πολύ να βοηθήσουμε την κυρία απλά, Μαρία. Αυτό που θέλω να πω κυρίως στην κυρία Μαρία, αλλά και σε όλους τους τηλεθεατές, είναι ότι ο λόγος που υπάρχει αυτός ο νόμος για μένα δεν είναι τόσο να καταλήξουν όλα τα δάνεια σε ρύθμιση, γιατί αυτό είναι ανέφικτο. Αλλά η χρησιμότητά του θα είναι πολύ σημαντική για το μέλλον. Δηλαδή, αν η κυρία Μαρία στο μέλλον δεν τα βρει με την τράπεζα και η τράπεζα προσπαθήσει να της πάρει το σπίτι, θα έχει στα χέρια της ένα επιχείρημα το οποίο θα μπορέσει να αναδείξει την καταχρηστική συμπεριφορά της τράπεζας. Κυρία Μαρία, αφήστε παρακαλώ πάρα πολύ το τηλέφωνό σας στο κοντρόλ. Μετά το τέλος εκπομπής, ο κύριος Δημήτρης Αναστασόπουλος, ο δικηγόρος, θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας βρει λύση στο πρόβλημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ναι, πριν περάσουμε και στον κύριο Απόστολο, γιατί πολλοί τηλεθεατές από χθες και πάντα όταν έχουμε δικηγόρους, Δημήτρη, μας ρωτάνε εάν μπορούν να βγουν από εγγυητές. Ωραία. Λοιπόν, τι γίνεται λοιπόν απαντήσουμε... σε αυτή την περίπτωση και πότε μπορεί κάποιος να βγει από εγγυητής. Λοιπόν, ως επιτοπλίστων, κάποιος ο οποίος έχει συμβληθεί σε μια ιδανική σύμβαση ως εγγυητής, οφείλει το ποσό της οφειλής σαν να το έχει πάρει ο ίδιος. Είναι πολύ λίγες οι περιπτώσεις που μπορεί να κάποιος να βγει από εγγυητής, είτε γιατί προβλέπεται σε δανειακή σύμβαση, δηλαδή μπορεί για παράδειγμα η δανειακή σύμβαση να τον απαλλάσει μετά από ένα χρονικό διάστημα, εφόσον η τράπεζα δεν έχει κυνηγήσει εγκαίρως τον οφειλέτη. Για παράδειγμα, μπορεί να γράφει μέσα σε συγκεκριμένα η δανειακή σύμβαση ότι ευθύνεσαι ως εγγυητής και αν το δάνειο καταγγελθεί, πρέπει η τράπεζα σε 18 μήνες να έχει εκδώσει διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη. Εάν δεν το κάνει γιατί. Το ξέχασε. Δεν είδε μετά το καθυστέρηση. Θα μπορούσε να βγει ο εγγυητής. Άρα λοιπόν προβλέπεται στην δανειακή σύμβαση. Μια άλλη περίπτωση θα ήταν γενικότερα η συμπεριφορά της τράπεζας όταν αργεί πάρα πολύ στο να κυνηγήσει την απέτηση και τον οφειλέτη, αλλά και να μην ενημερώσει τον εγγυητή. Δηλαδή θα μπορούσε να προτείνει τέλος πάντων να ισχυριστεί ο εγγυητής ότι η συμπεριφορά της τράπεζας τον ζημίωσε. Δηλαδή δεν φρόντισε η τράπεζα εγκαίρως να κινηθεί κατά του οφειλέτη με αποτέλεσμα να αποξενωθεί η περιουσία από τον οφειλέτη, να αποαξιωθεί η αξία της, να γίνουν άλλες εγγραφές προσημειώσεων πάνω στην περιουσία αυτή. Υπάρχει λύση λοιπόν και σε αυτό. Υπάρχει λύση μόνο εάν διαβάσουμε προσεκτικά τις δανειακές συμβάσεις και μόνο βεβαίως αν είναι και τυχερός δανειολήπτης και η τράπεζα είναι στα πλαίσια αυτά. Δηλαδή έχει αμελήσει και δεν έχει κάνει ό,τι πρέπει να κάνει βάσει του νόμου για να κυνηγήσει τον οφειλέτη. Ο κύριος Αποστόλης είναι ο επόμενος τηλεθεατής μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα σας ακούτε. Βεβαίως. Έπαιρνε ΕΚΑΣ 230 ευρώ. Έχω 81% αναπηρία. Μας βάλανε να κάνουμε κάτι χαρτιά και μας είπαν θα το ξαναπάρουμε. Μάλιστα. Μήπως ξέρετε πότε θα δοθεί. Συγγνώμη. Σε λίγο θα απαντήσουμε βεβαίως που τα έχουμε το στάθο στο λέει. Έχετε πάρει, ναι, ένα λεπτάκι να ακούσουμε, 230 ευρώ λαμβάνατε ΚΑΣ. Ναι. Τα εισοδηματικά κριτήρια τα πληρείτε, δηλαδή πόσο είναι αυτή τη στιγμή η σύνταξή σας που λαμβάνετε πλην του ΕΚΑΣ. Πλην του ΕΚΑΣ παίρνετε 200. Πλην του ΕΚΑΣ παίρνετε 200 και έχετε αναπηρία. Έχω 81% αναπηρία ορίστου χρόνου. 80% ορίστου. Ωραία, σε λίγα λεπτά θα είναι και ο Στάσος Χριστοδουλέλης για να μας απαντήσει στην εκπομπή μαζί μας. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Ναι, πάμε τώρα σε ερωτήσεις για τον Ηλία τον Χατζηγεωργίου. Καθώς δεν θα περάσουμε, θα πούμε και στα ενίκια. Ναι, βέβαια. Λίγο, γιατί ρωτάνε και για τα ενίκια. Ένας κύριος... Να πούμε όμως κάτι το οποίο πήγε πάρα πολύ η Σοφία. Καθώς υπάρχουν συμψηφισμοί, είναι 200 ευρώ που περιμένει κάποιος φίλος μας επιστροφή από την εφορία. Έχει να πληρώσει 5 ευρώ για κάτι αγροτεμάχια, μας λέει, 5,50. Ναι. Δεν του έχει γίνει συμψηφισμός και λέει έχουν περάσει... Δεν γίνεται αυτόματα, το ξεχνάμε αυτό. Αυτόματος συμψηφισμός δεν γίνεται από καμία ναι, αγορή. Αλλά μας λέει ότι έχω βάλει και το λογαριασμό μου. Okay. Αν δεν συμψηφιστεί το ποσό αυτό, θα φαίνεται η οφειλή αυτή από τα αγροτεμάχια, από τον ένφια. Κατά συνέπεια, το σύστημα βλέπει ότι ο φορολογούμενος οφείλει. Παράλληλα, βλέπει την επιστροφή. Όσο η οφειλή αυτή δεν εξοφλείται, η επιστροφή δεν προχωράει. Μάλιστα. Πρακτικά, λοιπόν, επειδή η επιστροφή δεν μπήκε μέχρι στιγμής
στο λογαριασμό του. Ουσιαστικά έχουμε φύγει από τη διαδικασία της αυτόματης του αυτόματου ψηφισμού και της αυτόματης επιστροφής του ποσού στον λογαριασμό που έχει βάλει ο φορολογούμενος μέσα στην φορολογική του δήλωση. Ουσιαστικά αυτό που θα πρέπει να κάνει είναι να πάει στην εφορία να συμψηφίσει αυτά τα 5,5 ευρώ και να κάνει αίτηση σε ποιον λογαριασμό θέλει να επιστραφεί το ποσό το υπόλοιπο που περισσεύει. Το καλό είναι επειδή η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων κάνει δουλειές, γνωρίζει τη διαδικασία και κινείται προς την επιτάχυνση όλης αυτής της διαδικασίας. Πια η εφορία κάνει ηλεκτρονικά κάποιες διαδικασίες που έπρεπε να κάνει χειρόγραφα πριν και έτσι η επιστροφή ολοκληρώνεται αρκετά πιο γρήγορα από ό,τι στο παρελθόν. Η αλήθεια είναι ότι με πολύ μεγάλη έκπληξη προχθές που πήγαμε με τη Σοφία στην εφορία για μια δική μου υπόθεση είδαμε πάρα πολύ λίγο κόσμο. Δηλαδή το τελευταίο διάστημα πρέπει να παραδεχόμαστε και τα καλά. Πήγες μετά την 30 Σεπτεμβρίου. Ναι, πήγα μετά. Έχει καλό timing. Αν πήγες όμως εκεί στις 30 πραγματικά θα γινόταν πανικός. Κοιτάξτε να δεις, η Σοφία Σεχπερίδου, έχω πει πολλές φορές δημόσια ότι με το team της κάνει πολύ καλή δουλειά και γνωρίζει τις διαδικασίες, τις μεταφέρουμε. Πρέπει να τα λέμε και τα καλά, έτσι. Σαν φοροτεχνική, ναι, να λέμε και τα καλά, μην λέμε μόνο τα κακά. Γνωρίζει λοιπόν τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για να γίνει η ηλεκτρονική εφορία όπως έχει εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς. Από τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Αλεξιάδη. Σωστά. Υπάρχει θέληση μέσα στο 2017 οι επιστροφές αυτές να γίνονται ηλεκτρονικά. Να βλέπει ο φορολογούμενος την επιστροφή του, να κλικάρει που θέλει το ποσό να αυτό να συμψηφιστεί. Να δώσει το ποσό, ας πούμε, μπράβο. Και έτσι να γίνεται ηλεκτρονικά. Θα τα πούμε γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις. Ακόμα και για την αναβάθμιση του τάξη, ναι, θα απαντήσουμε σε έναν τηλεθεατή μας. Έχουμε ερωτήσεις τι γίνεται για τον ακατάσχετο λογαριασμό, πώς τον δηλώνουμε, τι γίνεται με τους δικαιούχους. Λοιπόν, όλα αυτά θα τα απαντήσουμε μετά, γιατί θα μείνεις μαζί μας, Ηλία Χατζηγεωργίου. Πριν αποχαιρετήσουμε τον Δημήτρη τον Αναστασόπουλο και μία ερώτηση, γιατί μας ρωτάει, με χαρακτήρισε σαν μη συνεργάσιμο δανειολήπτη η τράπεζα και μου είπε ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα πλέον να διαπραγματεύουμε. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Λοιπόν, ήταν ο ένας όρος, το οποίο μας τον είχε αναφέρει πριν από πάρα πολύ καιρό. Επειδή με καλεί πάρα πολλοί κόσμος και πλέον έχουμε φτάσει στο σημείο αρκετοί δανειολήπτες να είναι μη συνεργάσιμοι, αφού τέλος πάντων ξεκίνησε τη διαδικασία του κώδικα δεντολογίας, είτε γιατί φταίνε οι ίδιοι, δηλαδή τι εννοώ όταν χρησιμοποιώ τη λέξη φταίνε, δεν έχουν φροντίσει να απαντήσουν στην επιστολή καθόλου ή δεν έχουν απαντήσει στην επιστολή όπως θα έπρεπε, αρνούμενοι τέλος πάντων να αποσκομίσουν χαρτιά ή εν πάση περιπτώσει χάνοντας τις υποθεσμίες. Όταν λοιπόν κάποιος δανειολήπτης χαρακτηρίζεται ως μη συνεργάσιμος, έχει βεβαίως δικαίωμα να ασκήσει, να καταθέσει ένσταση ενώπιν επιτροπής εντός της τράπεζας, αλλά η μόνη περίπτωση που προβλέπεται υποχρεωτική ένσταση είναι μόνο στις περιπτώσεις που ένας δανειολήπτης έχει μια κύρια κατοικία η οποία κινδυνεύει από τα δάνειά του. Mm-hmm. Στις άλλες περιπτώσεις η τράπεζα θα μπορούσε να του αρνηθεί την ένσταση αυτή. Παρ' όλα αυτά, δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να καταθέσει να υποβάλει την ένσταση, ακόμα και αν η τράπεζα δεν την εξετάσει. Αυτό το οποίο όμως είναι ουσιαστικό και πρέπει να καταλάβουν οι δανειολήπτες είναι ότι όταν χαρακτηριστούν ως μη συνεργάσιμοι, τότε η τράπεζα μπορεί να καταγγείλει τα δάνειά τους, να αποχωρήσει λοιπόν στην εκτέλεση, να βγάλει τη ταγή πληρωμής, να αποχωρήσει σε κατάσχεση και πληστηριασμό. Άρα λοιπόν η μη συνεργασιμότητα είναι το πράσινο φως για να ξεκινήσει η εκτέλεση. Επομένως, όταν κάποιος χαρακτηριστεί ως μη συνεργάσιμος, θα πρέπει να μην το αφήσει, να πάει εγκαίρως, κατά τη γνώμη μου, σε δικηγόρο για να εξετάσει ο δικηγόρος ποιες είναι οι υποθεσμίες και ποιες είναι οι προποθέσεις για να ασκήσει την ένσταση αυτή. Βεβαίως. Και από εκεί και πέρα να μην το εγκαταλείψει, γιατί εγώ έχω δει πάρα πολλές περιπτώσεις όπου είχε κάνει λάθος η τράπεζα. Δηλαδή, χωρίς να του έχει στείλει. Και τον όρισε λοιπόν. Ακριβώς, ναι, χωρίς να έχει στείλει επιστολές ποτέ η τράπεζα, ποτέ. Να τον έχει χαρακτηρίσει ως μη συνεργάσιμο, γράφοντας μέσα στην επιστολή αυτή ότι επειδή σας στείλαμε δύο φορές την επιστολή, το έντυπο και δεν απαντήσατε, είστε μη συνεργάσιμοι. Ενώ ο δανειολήπτης δεν το έχει λάβει ποτέ. Να πούμε λοιπόν στο σημείο αυτό ότι πρέπει να ασκήσει ένσταση. Αποδεικνύεται ότι έχει κάνει λάθος η τράπεζα, γιατί το βάρος της απόδειξης ευτυχώς στο αν παρελήφθη η επιστολή ή όχι, το έχει η τράπεζα. Ακριβώς. Δηλαδή η τράπεζα την αποσκομίσει ότι ο δανειολήπτης παρέλαβε το έντυπο, ενώ λοιπόν αυτό λύνει τα χέρια και σε εμάς και στους δανειολήπτες για να αποδείξουν το δίκαιο τους. Δημήτρη, να σας ευχαριστούμε. Πολύ, ευχαριστώ. Πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. 8-75-5-8-78. Εσείς ρωτάτε, εμείς απαντάμε. Για το γραπτό σας μήνυμα SBC και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54554. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. We'll be right back.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Λοιπόν, επειδή δεν είχαμε σήμερα την Σοφία Ροδοπούλου, μία μας έτυχε ο Πιέρ Μοσκοβισή, μία μας έτυχε η έκθεση βόμβα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Φυσικά είναι καλή βόμβα, είναι η πρώτη φορά μετά από τόσο καιρό που λένε κάποια θετικά πράγματα για την χώρα μας και για την πορεία της ελληνικής οικονομίας. Να σας ενημερώσω ότι ο Γενικός Διοικητής, όπως παρακολουθείτε στους δέκτες μόνο του SBC, είναι στις 578,73 μονάδες. Συνεχίστηκε λοιπόν η άνοδος, όπως πολύ σωστά μας ανέφερε χθες η Σοφία Ροδοπούλου, και στο σύν 1,35%. Ο Στάσης Χριστοδουλέλης μπήκε στο στούντιο. Ο Ηλιώσης Χατζηγεωργίου συνεχίζει να είναι μαζί μας. Είναι και γουρλής, γιατί ανεβαίνει ακόμα περισσότερο. Είναι γουρλής. Θα πετύσει να παραμένει. Εσύ είσαι γουρλής, δεν είναι ο Στάσης. Ο Ηλίας. Στάθη μου, τι κάνεις, καλησπέρα. Σοκ για τις επικουρικές, Στάθη. Θα ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί καθώς είχαμε προειδοποιήσει τον κόσμο όλη την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μειώσεις πραγματικά θα είναι πολύ μεγάλες, αυτές που έχουν να αντιμετωπίσουν μπροστά στο ATM σήμερα οι συνταξιούχοι. Και έρχεται και κάτι ακόμα, Στάθη μου, είναι το ψαλίδι για 780 εκατομμυρίων για τους συνταξιούχους μέσα στο 2017. Δηλαδή θα θυγούν περαιτέρω οι ήδη καταβαλλόμενες χαμηλές συντάξεις. Πάμε να μας να ξεκινήσουμε από το πρώτο σκέλος. Ναι. Σήμερα λοιπόν, από χτες μάλλον το απόγευμα, οι περισσότεροι συνταξιούχοι οι οποίοι έτρεξαν στο ATM για να πάρουν αυτό το οποίο τους αναλογεί, το ό,τι τους έχει απομείνει, διαπίστωσαν με θλίψη και αγανάκτηση πλέον, γιατί έχουμε περάσει την αγανάκτηση εξού και τα επεισόδια, και αν θέλεις το σχολιάζουμε μετά και αυτό. Διαπίστωσαν ότι έλαβε χώρα το τρίτο κύμα περικοπών σε κάποια επικουρικά δηλαδή που είχαν αναπομείνει. Βέβαια, ακολουθεί και ακόμα ένα κύμα που αφορά κάποια άλλα επικουρικά. Κύμα περικοπών το οποίο αφορά γύρω στους 25.000 συνταξιούχους. Mm-hmm. Και να πούμε όμως ότι έχει εξίσου μεγάλη δρυμύτητα. Περικοπές φτάνουν από τα λεγόμενα των συνταξιούχων και το 40%, κοντά στα μισά δηλαδή πάλι. Αυτό σε συνέχεια των δύο προηγούμενων περικοπών που έχουν λάβει χώρα. Δεν έγινε μαζί με αυτό το κύμα ο Ηλίας γελάει, γιατί τα ξέρει αυτό, τα ακούει κάθε μέρα. Τώρα θα πάμε στον Έλφια, λίγο με τον Ηλία. Εκεί να σταματήσει να γελάει. Μέχρι και για την αναβάθμιση του προγράμματος θα μας πει, του τάξης, έτσι λίγο. Βέβαια, όλα θα μας πει ο Ηλίας, βέβαια. Και να πούμε ότι το πρώτο αναδρομικό ψαλίδι των επικουρικών θα λάβει χώρα από τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Το μίνιμουμ της περικοπής θα ανέρχεται στα 50 ευρώ. Θα γίνει σε 12 ισόποσες δόσεις, σε βάθος δηλαδή έτους. Αυτό σε συνδυασμό... Τώρα είναι 600 ευρώ. Ναι, ναι. Δηλαδή δεν είναι λίγα τα λεφτά, άμα τα υπολογίσει κάποιος. Ετήσια, το ανοίγαγε σε έτος. 600 ευρώ, ναι. Ακριβώς. Είναι πολύ μεγάλη μείωση. Για ποιο λόγο βάλανε αυτό το πλαφόν, Στάθη, άμα μου επιτρέπεις, το 50 ευρώ, για να τους μείνει κάτι. Ακριβώς, για να μείνει κάτι, γιατί αλλιώς θα ζητούσαν και πίσω λεφτά. Ακριβώς, διαφορετικά θα πρέπει να ζητήσουν και πίσω χρήματα. Μας πήρε πριν από λίγο και πριν πάμε, Σοφία, στον Ηλία. Για το ΕΚΑΣ, καθώς ένας φίλος μας τηλεθεατής... Έπαιρνε 230 ευρώ ΕΚΑΣ, το κόψανε και αν θα το ξαναπάρει. Και έπαιρνε 200 ευρώ σύνταξη. Συμπλήρωνα με το ΕΚΑΣ 230 ευρώ ο αγαπητός τηλεθεατής. Έχει 80% ποσοστό αναπηρίας. Αυτό είναι το κλειδί. Τελεσυνδικό, μάλιστα, και του είπαν ότι θα του επιστρέφει αυτό έτσι, το ΕΚΑΣ. Έτσι έχουν δεσμευτεί. Ακόμα δεν έχουμε προχωρήσει μια ενέργεια. Πότε όμως θα το επιστρέφει του φίλου μας. Το ίδιο αναμένουμε και εμείς. Έχουν δεσμευτεί πάντως για επιστροφή σε περιπτώσεις που υπάρχει ποσοστό αναπηρίας άνω το 80%. Προφανώς του έχει κοπεί γιατί δεν πληρεί τα νέα εισοδηματικά κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί. Μάλλον αλλά όμως θα εξαιρεθεί από τα 200 ευρώ όμως, λόγω της αναπηρίας. Μπορεί να υπάρχει και άλλο εισόδημα ή ακίνητο. Ή ακίνητο ή το τεκμαρτό. Μπράβο, ναι. Γι' αυτό το τεκμαρτό κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Πάνω που λέμε κάτι για τη σύνταξη, έρχεται το τεκμαρτό και κουμπώνει και παντρεύεται. Τσουπ και ο Χατζηγεωργίου στην παρέα. Πάμε να απαντήσουμε για τον Έλφια. Είσαι πλούσιος και να μην το ξέρεις. Ναι, άντε. Το είπε πολύ σωστά. Να είσαι πλούσιος και να μην το γνωρίζεις. Ή να είχες την ατυχία τον προηγούμενο καιρό να είχες την έτσι δουλειά σου που φέτος. Άστο, γιατί ψάχνοντας με ένα φορολογικό έλεγχο που χειριζόμαστε την προσφυγή. Έλα, πες το κι αυτό. Ανακαλύψαμε ότι υπάρχει αυτοκίνητο που κάποιες χρονιές, σαν τεκμήριο, ήταν 110.000 ευρώ. Το τεκμήριο του αυτοκίνητου τότε. Εντάξει, ήταν αυτοκίνητο με πολλά κυβικά. Ναι, σωστά. Okay, αλλά για να ξοδέψει 110.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο που άξιζε
50.000 ευρώ. Σωστά. Το έπρεπε να κάνει το γύρο τη γη τουλάχιστον 3-4 φορές για να ξοδέψει αυτά τα ποσά σε βενζίνη. Δηλαδή, περίμενε τώρα. Σου έχει τύχει στο γραφείο σου μαζί με τον Παναγιώτη τον Παντελή. Σα έχει τύχει περίπτωση αυτοκινήτου. 50.000 ευρώ που είχε εξοδέψει. Ναι, ένα κουλό, α πούμε. 50.000 ευρώ είχε εξοδέψει ο άνθρωπο για να πάρει αυτό το αυτοκίνητο. Εντάξει, είχε τα 5.000 ευρώ. Ο νόμο τότε προέβλεπε ότι σαν τεκμαρτό εισόδημα για το αυτοκίνητο αυτό και μάλιστα δεν υπήρχε εφαρμογή γιατί έτσι προέβλεπε νόμο όταν τα μάξι δεν ξεπερνάει τι 5.000 ευρώ εργοστασιακή αξία. Μάλιστα. Αλλά στον πίνακα ανάλυση κεφαλαίου τα τεκμήρια αυτά παρόλο που δεν εφαρμόζονταν για εισοδηματικά κριτήρια, σαν τεκμήριο για το αυτοκίνητο αυτό όριζε το ποσό των 110.000 ευρώ. Και εγώ σου λέω άρα, κάτι όπως είμαι ό,τι εισόδημα είχε εκείνη τη χρονιά πήγε χαμένο. Όπως άρα είμαι δεν εγώ, αιτιολογεί... που έχω τρέλα με τα αυτοκίνητα. Σου λέω ένα παράδειγμα. Που μου αρέσουν τα αυτοκίνητα, τα αγαπάω. Τι να σου έρθει 110.000 ευρώ. Ας πούμε ένα αυτοκίνητο, είχα κάποτε τα χρήματα να το αγοράσω από τη δουλειά μου οτιδήποτε. Mm-hmm. Έδινα 5.000 και θέλω τώρα να το κοιτάω στον καράζ. Δηλαδή, πώς, αν το κοιτάω στον καράζ και έχει καταθέσει πινακίδε. Ναι. Δεν, το τεκμήριο δεν εφαρμόζεται ακόμα και στην περίπτωση. Δεν γίνεται. Στον καράζ. Να το κοιτάς. Πριν περάσουμε στους δύο τηλεθεατές μας, πάμε να απαντήσουμε την πρώτη ερώτηση. Μας τον έγραψε έμφυα. Εντάξει, το με μη ακριβώς. Ξέρει τι γράφει. Μια χαρά το γράφει. Ξέρει τι γράφει λοιπόν ο τηλεφωνητής μας. Μη. Σπίτι λοιπόν 50-50 με τη γυναίκα. Η γυναίκα δεν έχει κλειδάριθμο φέτος. Τη στείλανε να πληρώσει, αλλά έχει απλήρωτο 2014-2015. Τι πρέπει να κάνω. Καλό θα είναι ο κάθε φορολογούμενος πια, έστω για εξυπηρέτηση φορολογουμένων, έχει γίνει δεκτό όταν η γυναίκα δεν έχει κωδικούς, να υποβάλει τη δήλωση από τους κωδικούς του άντρα ή να τυπώνει το ένφια χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του υπόχρεου. Mm-hmm. Καλό θα είναι όμως, επειδή μια σειρά υποχρεώσεων και δυνατοτήτων που έχει ο φορολογούμενος μέσω του συστήματος του τάξης να γίνονται με τους προσωπικούς κωδικούς, όπως παραδείγματος χάρη η ρύθμιση των οφειλών, καλό θα είναι ο κάθε φορολογούμενος να έχει τους δικούς του κωδικούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, λοιπόν, υποβάλλει αίτηση η σύζυγος για να λάβει δικούς της κωδικούς, λαμβάνει το δικό της κλειδάριθμο από το τμήμα της εφορίας και από τη στιγμή που ενεργοποιείται το κλειδάριθμο αυτό που έλαβε, έχει δικούς της κωδικούς για να κάνει τη ρύθμιση, να δει τα στοιχεία οφειλών, να εκδώσει πιστοποιητικό ένφια και μια σειρά εργασιών μπορεί να γίνουν μέσω του τάξης με τους προσωπικούς όμως κωδικούς. Κύριε Μάρκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ακούμε. Θέλω να μιλήσω, να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χρυσοδουλέτη. Μάλιστα. Έχω γεννηθεί το 1956, είμαι το Μάιο του 1956. Mm-hmm. Είμαι άνεργος από τις αρχές του 2015. Έχω περίπου 7.000 ένσημα. Ένα χρόνο ταμείο ανεργίας και ένα χρόνο στρατό. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη. Κύριε Μάρκο, έχετε βαρέα ένσημα. Όχι, δεν έχω. Θα σας απογοητεύσω. Είναι όλα στο ΙΚΑ σαν κομπιούτερ. Δυστυχώς, πηγαίνουμε στα 67 μας για πλήρη σύνταξη και μόνο αν ξεκινήσετε τώρα στα 60 σας να κολλάτε 100 ένσημα κατ' έτος, στη καλύτερη των περιπτώσεων στα 65 για μειωμένη, το οποίο θεωρώ ότι δεν συμφέρει από τη στιγμή που στα 67 ούτως ή άλλως έχετε κατ' οχυρό, έχετε κλειδώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη. Άλλη εναλλακτική δυστυχώς δεν υπάρχει. Τον απογοήτευσε στο τηλεθεατή μας. Ευχαριστούμε. Κύριε Βαγγέλη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ακούμε. Για τον κύριο εργατολόγο, συγγνώμη, δεν έπιασα το όνομά του. Ο κύριος Χρυστοδουλέλης, βεβαίως. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχος του ΑΕΠ πρώην ΤΕΒΕ από το 2011. Ναι. Παίρνω 630 ευρώ καθαρά πριν. Τώρα για να κατικρατήσεις δεν το υπολογίζω και αναμένεται από ό,τι ακούω να γίνει επαναυπολογισμός συντάξεων έχοντας υπόψη και την ενεργοποίηση της Εθνικής Σύνταξης. Είμαι μετανάστης 25 ετίας παραμονή στη χώρα και τώρα δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η τύχη της σύνταξής μου μετά από το 18 ή 19 πόσο πέφτει. Είσαστε μετανάστες, είστε 25 χρόνια, μιλάτε εξαιρετικά και είσαστε και πολύ καλά ενημερωμένος, κύριε Βαγγέλη. Κύριε Βαγγέλη, ευχαριστώ. Να σας πω το εξής. Θεωρώ ότι με τα χρόνια ασφάλισης που έχετε, τον ασφαλιστικό σας φορέα δεν πρέπει να είστε από εκείνους οι οποίοι ανησυχούν για επανυπολογισμό κτλ. Στη θέση σας δηλαδή δεν θα ανησυχούσε ιδιαίτερα, χωρίς να μπορώ να κρίνω αν θα υπάρχει μια μικρή διαφορά είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω τη σύνταξή σας, γιατί ακόμα όπως καλά γνωρίζετε ούτε και στα επικουρικά έχουμε αποφάσεις επανυπολογισμού, είναι λίγο ακόμα θολό το πλαίσιο. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να ανησυχείτε, δεν συγκαταλέγεστε στα θύματα.
του νέου τρόπου υπολογισμού ή του πανυπολογισμού. Όσον αφορά το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, όπου είναι λιγότερο από 20 έτη ασφαλισμένος και 25 ετία παραμονής. Το ποσό της Εθνικής Σύνταξης, το οποίο μου αναφέρατε, αφορά όσους βγαίνουν σε σύνταξη από 13/5 και μετά. Ο πανεπολογισμός, δηλαδή στους ήδη συνταξιούχους, δεν εφαρμόζεται η Εθνική Σύνταξη. Προς Θεού μου, τα μπερδεύουμε. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτι μου έλεγε η Σιλία και με τρόμαξες πριν. Για κάτι εξπήγε κάτι τέτοιο. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτα. Ναι, γιατί μας ρωτάει ο να πούμε όμως γιατί το είπαμε αυτό. Γιατί εγώ πραγματικά δυνατό να τα καταλάβω. Μας ρωτάει. Αλλά με φόβησες τώρα, η αλήθεια αυτή είναι. Λοιπόν, μας ρωτάει το 652. Αναβάθμιση τάξης ΝΕΤ. Πρωτόκολλο επικοινωνίας TLS 1,2. Τι ακριβώς σημαίνει και αν μπορείτε να το σχολιάσετε. Και εμένα αυτά τα TLS και μου ακούγονται κινέζικα. Μίλησα λοιπόν με τον προγραμματιστή που συνεργαζόμαστε στο γραφείο. Αν πρέπει να πάρουμε και προγραμματιστή τώρα στην υποπτή. Θα βάλεις μια τρίτη καρέκλα εδώ. Μας καλούν οι λογιστές τώρα, μας ρωτάνε τι σημαίνει το σύστημα. Επειδή πια τα περισσότερα θα γίνονται ηλεκτρονικά ή τουλάχιστον προς εκείνο το σημείο κατευθυνόμαστε. Και καλό είναι αυτό που είπαμε και πριν. Ναι, αρκεί όμως τα συστήματα να επικοινωνούν μεταξύ τους, γιατί έχουμε γίνει μάρτυρες το τελευταίο διάστημα προβλήματος που έχει προκύψει με το ΙΚΑ, την επιθεώρηση εργασίας και το τάξης. Που τα συστήματα δεν πολύ επικοινωνούν μεταξύ τους και δεν μπορεί να γίνει πρόσληψη από το προσωπικό. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνουν, να μείνουν σε κάποιο συγκεκριμένο μέχρι πρόγραμμα. 5 Δεκεμβρίου δεν χρειάζεται να κάνει απολύτως τίποτα. Από 5 Δεκεμβρίου και μετά που έχει πάρει παράταση η αλλαγή του συστήματος αυτού, της ενημέρωσης του συστήματος του τάξης, πρακτικά εξ όσων γνωρίζω και με ενημέρωση ο προγραμματιστής, δεν θα μπορεί να υποστηριχθεί το τάξης από συστήματα παλαιού τύπου, Windows XP και ούτω καθεξής. Που έτσι κι αλλιώς έχει γίνει ήδη γνωστό ότι τα παλαιά λειτουργικά συστήματα καλούν να αντικαθίστανται από νεότερα, γιατί και η ίδια η εταιρεία δεν υποστηρίζει πια. Και τώρα θα έρθουν οι τηλεθεατές μας και θα μου πούνε, αυτά θα μας τα δώσει η εφορία τα λεφτά για να ανανεώσουμε τα συστήματα. Είναι από την επιστροφή που θα λάβουν, να κάνουν ανανέωση του λειτουργικού συστήματος. Πρέπει να φέρουμε λοιπόν και προγραμματιστή εδώ και να ενημερώνουμε τα βήματα λοιπόν πώς θα μπαίνουμε στο σύστημα ή τι αυτό πρέπει να κάνουμε. Αυτό μπορώ να πω στους τηλεθεατές είναι επειδή πάμε στην e-εφορία, ηλεκτρονική εφορία δηλαδή. Εφορία, γενικότερα λοιπόν, ο χρόνος που θα έχαναν για να χαλάσουν στην εφορία θα τον κερδίσουν πληρώνοντας την ανανέωση. Προσπαθούν λίγο να κάνουν τον προγραμματιστή. Προγραμματιστή να πάρω να μάθει τώρα στα γεράματα το τέτοιο. Πάμε στον κύριο Δημήτρη. Καλησπέρα σας. Ναι, γεια σας. Σας ακούμε κύριε Δημήτρη. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον κύριο Χριστοδουλέλη. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, για τη γυναίκα μου. Mm-hmm. Είναι γεννημένη το 1968. Μάλιστα. Και μέχρι το 2006 έχει 6.000 βαρέα. Γυνά. Λοιπόν, το 2010, από το τέλος του 6 και εντάφθα μέχρι τώρα, δουλεύει στο δημόσιο. Το 2010 έχουμε ανήλικο παιδί. Λοιπόν, πέστε μου, αν μπορεί, σαν μητέρα ανήλικο, από ό,τι μπορεί να βγει με τα βαρέα αντιγύνα, από ό,τι μπορεί να βγει. Στο δημόσιο με τι σχέση εργασίας είναι? Είπατε? Στο δημόσιο με τι σχέση εργασίας έχει κρατήσει το ΙΚΑ σαν ασφαλιστικό φορέα? Στο ΙΚΑ, ναι. Ωραία. ΙΚΑ, ναι. Ωραία, προσέξτε με λοιπόν. Ως μητέρα ανηλίκου, αν έχει 5.500 ένσημα που έχει το 2010 και ανήλικο το 2010, θα έβγαινε στα 50 της σε μειωμένη, στα 55 σε πλήρη. Δυστυχώς, η σύζυγός σας είναι 48 ετών. Κλείνει λοιπόν τα 50 το 2017, οπότε για τη μειωμένη... μου είπατε το 68 ότι έχει γεννηθεί. Ναι, ναι, ναι. 48 είναι τώρα, λοιπόν το 18, έχετε δίκιο, ναι. Άρα κλείνει τα 50 της σε 2 χρόνια, το 2018, και επομένως βγαίνει στα 60 έτη και 2 μήνες για τη μειωμένη. Μάλιστα. 60 και 2 μήνες για τη μειωμένη, πλήρη στα 67. Όσον αφορά τώρα όμως τη διάταξη των βαρέων, και αυτό είναι πρόβλημα, θα έβγαινε, είχε κλειδώσει δικαίωμα, μου λέτε, είχε τα 4,5, είχε 6.000 ένσημα μέχρι το 2006, μου είπατε. Ναι, βαρέα. Ναι, ναι. Ναι. Το θέμα ποιο είναι? Έχει τις προϋποθέσεις των βαρέων.
θα μπορούσε να βγει στα 55 της σε πλήρη, αρκεί λέει όμως να έχεις και τα 1000 βαρέα τα προηγούμενα 13 χρόνια. Τα οποία από τα 55 και πίσω 13 χρόνια, δηλαδή 55 γίνεται σε 7 χρόνια, το 2023, 23 και 13 χρόνια πίσω δεν θα έχει τα 1000 βαρέα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν το κοντινότερο για εκείνη δυστυχώς είναι το 60 έτη και 2 μήνες που είναι η προϋπόθεση της μητέρας ανηλίκου, η διάταξη της μητέρας ανηλίκου. Κρίμα. Βαρέα τη γέα ξεγοράζονται. Όχι. Δυστυχώς από τη στιγμή που μπήκε στο δημόσιο έχει πρόβλημα. Προστίθεται. Δεν θα έχει από τα 55 και πίσω τα 1000 βαρέα. Όχι, ενώ επειδή σαν ποσό. Σαν ποσό, σου αυξάνει τη μισθοδοσία, άρα η σύνταξη είναι μεγαλύτερη. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να ευνοηθεί των ειδικών προϋποθέσεων των βαρέων για να βγει νωρίτερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δυστυχώς, κυρία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κύριε Παναγιώτη, θα πούμε, αλλά να ρωτήσουμε λίγο, γιατί έχουμε πολλές ερωτήσεις με τις ασφαλιστικές εισφορές, πώς μπορούν να τις ρυθμίσουν και αν μπορούν να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μπορεί να μπει όποτε θε. Αρκεί να μπορεί να πληρώσει τη δόση που θα βγάλει το σύστημα. Όποιοι είχαν τη ρύθμιση των 100 δόσεων σε ισχύ και την έχασαν, πλέον το όλο το ποσό που οφείλουν μπορεί να μπει στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Απλά. Συνήθως το ποσό της δόσης που βγαίνει είναι μη υποστηρίξιμο από τον οφειλέτη. Σωστά. Και παράλληλα να θυμίσουμε ότι όποιος μπαίνει στη ρύθμιση των 12 δόσεων, εάν δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, χάνεται η ρύθμιση και θα πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση για νέα ρύθμιση. Και είμαστε σε αυτό το φαύλο κύκλο. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Μάλιστα. Για τον εργατολόγο είμαι. Ναι. Έχω βγει σε σύνταξη από το 2014 και έχω ένα πρόβλημα με 52 ένσημα, τα οποία όμως αυτά τα ένσημα υπάρχουν και θεωρημένα από το ΙΚΑ και είναι και στο μηχανογραφικό του ΙΚΑ περασμένα. Και μου ζητήσανε αυτά εδώ να τα αναγνωρίσουμε. Έψαξα παντού, δεν τα βρήκα γιατί έχω χάσει τα βιβλιάρια και τώρα βγήκε μία απόφαση μου λένε η οποία αναφέρει ότι τα ένσημα τα οποία είναι περασμένα στο μηχανογραφικό πρέπει να θεωρηθούν πλέον και να είναι κανονικά. Πρέπει να αναγνωριστούν. Πρέπει να αναγνωριστούν, μου είπατε. Μάλιστα. Όταν λέτε να αναγνωριστούν με καταβολή ασφαλίστρου εξαγοράς. Όχι. Δεν έχω εξαγορά. Αυτά εδώ τα ένσημα είναι πληρωμένα κανονικά από το 83. Mm-hmm. Από το 79 μάλλον. Είναι, να το πω διαφορετικά, κύριε Παναγιώτη. Ναι. Έχουν ανακεφαλαιωθεί, φαίνονται στην. Βεβαίως. Φαίνονται και στην ανακεφαλαίωση, φαίνονται και στο μηχανογραφικό του ΙΚΑ από το 83. Για μένα λοιπόν δεν υπάρχει πρόβλημα. Λογίζονται κανονικά ως ένσημα. Γιατί δεν μου τα θεωρούν τότε. Μου έχουν δημιουργήσει πρόβλημα και δεν έχω πάρει ακόμα την κανονική μου σύνταξη. Μισό λεπτό. Σας είναι απαραίτητα αυτά τα ένσημα για να θεμελιώσετε δικαίωμα. Είναι ακριβώς τα 52 ένσημα. Βέβαια με βάλανε και πλήρωσαν το στρατό. Ναι. Και με πάνε, επειδή δεν ήμουνα 58 όταν αγόραζα το στρατό, κατάλαβα, ναι. Με πάνε 9 μήνες πίσω. Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, αν εσάς αυτά τα ένσημα δεν συνυπολογιστούν τα 52 ένσημα, δεν μπορείτε να πάρετε την οριστική σας σύνταξη ή θα πρέπει να εξαγοράσετε μεγαλύτερο μέρος στρατιωτικής υπηρεσίας. Ναι. Αυτά τα ένσημα τώρα όμως πήγα στο ΙΚΑ, μου αναφέρανε ότι έχει βγει πλέον απόφαση και αναγνωρίζονται όλα τα ένσημα αυτά. Και ήθελα να ρωτήσω, έχω πάρει την απόφαση στα χέρια μου. Αλλά δεν βλέπω να γίνεται η χρήση από το ΙΚΑ. Αυτή την απόφαση, η απόφαση αυτή έχει προσκομιστεί στο συνταξιδοτικό σας ΙΚΑ, εκεί που έχετε καταθέσει για σύνταξη. Βεβαίως. Από πού βγήκε η απόφαση αυτή, από τμήμα εσόδων. Από το Υπουργείο. Για εγκύκλιο μιλάτε. Ναι, για εγκύκλιο. Για εγκύκλιο, όχι για απόφαση. Ναι. Και απλά αναμένετε τώρα, σας έχουν πει ότι θα αναγνωριστούν. Ναι, μου είπαν ότι θα αναγνωριστούν, αλλά τελικά δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Ασκήστε πίεση και ζητήστε εγγράφως να σας απαντήσουν. Δεν θεωρώ ότι θα έχετε κάποιο πρόβλημα. Είστε κατοχυρωμένος από όλες τις απόψεις. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παναγιώτη. Εργάζομαι και είμαι συνταξιούχος, Ηλία. Καθώς δεν βγαίνω. Έτσι, η σύνταξη είναι πολύ μικρή. Απαιτούνται κάποια χρήματα για να συμπληρώσουμε στη σύνταξη και μου παρακρατούν το 60% της σύνταξης. Όσον αφορά τώρα το φορολογικό κομμάτι, είναι πολλές οι ερωτήσεις των τηλεθεατών που πραγματικά τους αφορά, γιατί έχουν αλλάξει τελείως σήμερα τα δεδομένα με βάση το πώς ήταν ένα χρόνο πριν.
πρακτικά η φορολογία που και προκύπτει. Και τι μπορεί να κάνει φορολογικά. Αν μιλάμε, το εργάζομαι είτε ως μισθωτός είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας, μπλοκάκι και ούτω καθεξής, αφού έχει γίνει αφαίρεση του ποσού της σύνταξης που προβλέπεται από τον νόμο, θα φορολογηθεί στο τελικό ποσό που έχει εισπράξει ο φορολογούμενος μέσα στο 2016. Mm-hmm. Δηλαδή, τι εισέπραξε από τη σύνταξη, συν τι εισέπραξε από την μισθωτή εργασία ή από το ελευθέριο επάγγελμα, αν ασκεί ελευθέριο επάγγελμα. Αθρηστικά μπαίνουν όλα μαζί σε μία κλίμακα. Εάν είναι μισθωτός και συνταξιούχος, έχει το δικαίωμα της έκπτωσης στο φορολογή του βάσει αυτό που προβλέπει ο νόμος, 2.000 ευρώ αν είναι έγκαμος με παιδιά και ούτω καθεξής. Και προκύπτει το τελικό ποσό που θα πρέπει να φορολογηθεί ο φορολογούμενος. Αυτό που μας λένε, Ηλία μου, είναι ότι δεν τους μένει τίποτα. Θα σου πω έτσι απλά, εντάξει, ειδικά άμα μιλάμε για μπλοκάκι που θα πρέπει να πληρώνει. Ναι, γιατί η συγκεκριμένη ερώτηση κλίμακα, είναι από ταξιτζή. Είναι από ταξιτζή. Αν συνδυάσουμε τις ασφαλιστικές εισφορές που φέτος πληρώνονται με την κλίμακα του ΟΑΕ, του χρόνου θα πληρώνονται με την κλίμακα του 27% επί των κερδών που έχει ο φορολογούμενος. Μάλιστα. Επί το 29% είναι για πάνω των 5.000. Όχι, είναι αυτό που λες είναι το 29% είναι το τι πληρώνουν τα νομικά πρόσωπα ανεξαρτήτως ύψους κερδών. Σε αυτό αναθρήσουμε την εισφορά αλληλεγγύης, το τέλος επιδιδεύματος που είναι 650 ευρώ για την ατομική επιχείρηση, συν το φόρο εισοδήματος που μπορεί να φτάσει μέχρι το 45%. Φτάσαμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, πολλές ερωτήσεις και για τις τροποποιητικές. Πολλά λάθη έχουν κάνει στα κινητά τους. Πώς μπορούν να το διορθώσουν, γιατί μετά θέλουν πιστοποιητικό ένθερα 5 χρόνια πριν. 875-5000-878. Στο σημείο αυτό θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγα λεπτά θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στην εκπομπή «Υπάρχει λύση» στο SBC, μόνο στο SBC, το μοναδικό οικονομικό κανάλι της χώρας. Υπάρχει λύση καθημερινά, κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6, μαζί με τη Σοφία Μίτιλ αλλά και με τους εκλεκτούς μας καλεσμένους. Βρίσκουμε λύση για ασφαλιστικό, φορολογία, κόκκινα δάνεια. Σήμερα δύο εξαιρετικοί καλεσμένοι και φίλοι. Είναι ο Στάσιος Χριστοδουλέλης, ο έγκριτος δικηγόρος μας, όπως επίσης και από τους καλύτερους φοροτεχνικούς, ο Ηλίας ο Χατζηγεωργίου. Μας απαντούν σε όλα αυτά τα ερωτήματα που καίνε το τελευταίο διάστημα. Μιλήσαμε για τις επικουρικές και για το ψαλίδι, το οποίο είχαμε προειδοποιήσει τους ασφαλισμένους πολύ καιρό πριν που θα υποστούν το ψαλίδι στις επικουρικές του Στάθη Χριστοδουλέλη. Σε συνέχεια των προηγούμενων ακριβώς, περικοπών. Ακριβώς, των προηγούμενων περικοπών. Ήρθε να μας δώσει και τη χαριστική βολή με τους φόρους και με τη φοροκαταιγίδα που ετοιμάζεται. Εντάξει, λέμε 2017. Και τα θετικά σήμερα, δεν λέμε όμως άσχημα. Όχι, σήμερα, λέμε και τα θετικά είπαμε, σήμερα. Η οικονομία το έχει πάρει λάθος. Πρέπει από εδώ να μειώνονται και από εκεί να αυξάνονται. Αυτοί το έχουν πάρει λάθος. Βγήκε μία έκθεση, μας την είπε ο Βασίλης Τσεκούρας, ο εξαιρετικός δημοσιογράφος, σχετικά με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Στάθη, και ότι βλέπουν ανάπτυξη. Ξαφνικά όλα αλλάξαν, άλλαξε το κλίμα προς την οικονομία. Αναγνωρίζουν τις θυσίες του ελληνικού λαού, από ό,τι λένε, και βλέπουν ότι υπάρχει. Και η Επιτροπή Σοφών και το Εργασιακό, τότε γιατί μιλάει για χαμηλότερους κατώτατους μισθούς στους νέους κλπ. Συγγνώμη, δεν θυμάσαι που είχες πει τότε που συνεδρίαζε η Επιτροπή Σοφών. Εντάξει, μην τα βλέπεις αυτά. Πριν περάσουμε στον κύριο Σταύρο, επειδή είχαμε πολλές ερωτήσεις και το είπαμε και πριν από λίγο, πριν πάμε στο διάλειμμα, Ηλία Χατζηγεωργίου, σχετικά με το κάποιος λοιπόν που θέλει να κάνει την τροποποιητική του δήλωση. Mm-hmm. Λέγαμε πότε θα ανοίξει λοιπόν η εφαρμογή για το 2016, για τον ΕΝΦΕ. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί κάποιοι παρατηρούν κάποια λάθη, είτε στον όροφο, είτε στα τετραγωνικά, είτε στα. Και θέλουν αργότερα να μεταβιβάσουν, να πουλήσουν το σπίτι τους και θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Όσοι έχουν παρατηρήσει λάθη στο καθαριστικό του ΕΝΦΙΑ, έχει ανοίξει το σύστημα πια και για τη χρονιά του 2016, άρα μπορούν να μπουν και να κάνουν τις μεταβολές. Mm-hmm. Μάλιστα, μέχρι 30 Νοεμβρίου το πρόστιμο αντί για 100 ευρώ είναι στα μισά και είναι 50 ευρώ. Υπάρχει πάγιο αίτημα από τον κλάδο μας προς τον κάθε Υπουργό Οικονομικών, επειδή η διαδικασία του Ε9 έχει μια σειρά στάδια στάδια και
πώς πρέπει να συμπληρωθεί τέλος πάντων, mm-hmm. που είναι πολύ εύκολο να γίνει κάποιο λαθάκι mm-hmm. και κατ' επέκταση δεν βγαίνει σωστό το εκαθαριστικό, το πιστοποιητικό του ένθια. Βέβαια, τα λαθάκια αυτά σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν προκύπτει φόρος ή πολλές φορές προκύπτει επιστροφή προς το φορολογούμενο. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν υπάρχει παγιότητα προς το Υπουργείο Οικονομικών να μην επιβάλλεται το ΦΑΠΑΞ πρόστιμο των 50 ευρώ που θα είναι 100 ευρώ από την 1η Δεκεμβρίου και μετά. Κύριε Σταύρο, καλησπέρα σας. Καλό σας απόγευμα. Να είστε πάντα καλά. Η θαυμαστή συμβουλά του αρέσει μας. Να είστε καλά. Και οι ελπίδες των αδικημένων και των κατατρεγμένων. Λοιπόν, είμαι συνταξιούχος του ΝΑΤ από το 99. ήμουνα 55,5 και πήρα τη σύνταξή μου με 15,5 χρόνια υπηρεσία. Ήμουνα μες στα όρια. Μάλιστα. Αλλά είχα το δίπλωμα του τρίτου. Είχατε λοιπόν, του τρίτου μηχανικού. Ναι. Α, του τρίτου, μάλιστα. Ναι. Οι υπηρεσίες μου όμως όλες ήταν δεύτερου και πρώτου. Δηλαδή, οι κρατήσεις που πλήρωνα ήταν δεύτερου και τρίτου, δεύτερου, πρώτου και 6 μήνες δόκιμος. Mm-hmm. Λοιπόν, την εποχή αυτή, το 99, τέλειο 99 που τα κατέθεσα, μου είπανε ότι δεν πιάνονται αυτές οι υπηρεσίες, θα πάμε σύμφωνα με το δίπλωμα. Το δίπλωμά μου όμως, λόγω υγείας, δεν πήρα περισσότερα διπλώματα. Με αυτό του τρίτου έκανα δεύτερο μηχανικός, πρώτο μηχανικός κτλ. Εννοείται ότι πλήρωνα τις κρατήσεις, σύμφωνα με τον αυτολόγιο. Ναι. Μου βγάλανε τότε 132.000 δραχμές. Για τα 15,5 χρόνια μεικτής υπηρεσίας. Μετά για το επικουρικό. Το επικουρικό, επειδή ήταν, οι υπηρεσίες μου όλες ήταν παλιές, το επικουρικό ήταν νεότερο, έβγαλα μόνο 3 χρόνια και 3 μήνες. Για να συμπληρώσω τα 5 χρόνια βασικό, τη βάση, mm-hmm. μου ζητάγανε 2.700.000 δραχμές. Για να πάρω 27.000 το μήνα. Δεν τα έδωσα. Εκ το αποτελέσμα... Τώρα, η ερώτησή μου είναι... Εκ το αποτελέσματος καλά κάνατε και δεν τα δώσατε. Καλά κάνατε που δεν τα δώσατε. Γιατί εντάξει, δεν τα βάζουμε κάτω, δεν βγαίνουνε. Πόσο θα ζήσω για να... Καλά. Λοιπόν, τώρα ποια είναι η ερώτησή μου και η απορία μου. Ότι αυτά που έχασα και δεν πήρα, τα πληρωμένα, μπορούν να ψηφιστούν σήμερα με το ένθια που δεν μπορώ να τα πληρώσω. Όχι, δεν είναι σύνταξη. 624 ευρώ μου δίνουν σύνταξη σήμερα. Ούτε ΕΚΑΣ, ούτε επικουρικό, ούτε τίποτα. Με τον ένθια. Και οι δύο τώρα θα μας απαντήσουν. Ξέρει την απάντηση. Πιο πολύ ήθελα να το θέσει σαν θέμα. Σας βάζω δύσκολα. Μήπως να σας αφήσω να το μελετήσετε και να σας πάω αύριο. Ναι, για αφήστε. Γιατί είμαι τακτικός εγώ, σας έχω πάρει τακτικά. Είναι απεικόνηση για τον κ. Χατζηγεωργίου της ελληνικής οικονομικής. Και μας αρέσει για την Ατάκα. Πέρα πωλήσεις, εδώ έχουμε και έτσι φοβερές ιδέες που... Ουσιαστικά τι λέει, ότι από τη μία υπάρχουν περικοπές των συντάξεων και από την άλλη υπάρχουν αυξήσεις των φόρων. Άρα ουσιαστικά μειώνεις το εισόδημα του φορολογούμενου που έχει προς κατανάλωση και δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία. Τουλάχιστον δεν πήραν το χαμόγελο του κύριου Αντώνη που μας το είπε και ήταν πολύ χαμογελαστός. Καλησπέρα σας, κύριε. Όχι, ο κύριος Αντώνης είναι τώρα, του κύριου Σταύρου. Καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Να είστε καλά. Με τον κύριο Στοβιλέτα θα τον ομιλήσω. Βεβαίως. Είμαι γεννημένος 28 Δεκάτου του 1960. Είμαι πρωτοασφαλισμένος το 1974. Αυτή τη στιγμή έχω γύρω στα 11.000 ένσημα, αυτή τη στιγμή εκ των οποίων τα 8.000 είναι βαρέα. Μπορώ να κάνω εξαγορά να βρω πλέον 62 με τον νόμο για τα βαρέα ή με συμφέρει καλύτερα να περιμένουμε τα 62. Θα σας πω. Σωστά γνωρίζετε ότι στα 62 δικαιούστε πλήρη σύνταξη γιατί έχετε τουλάχιστον 4.500, εκ των οποίων 3.600 βαρέα και 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια. Στη δεύτερη διάταξη των βαρέων απαιτούνται 7.500 βαρέα και σύνολο 10.500. Τα 10.500 τα συμπληρώνετε και τα 7.500 έχετε συμπληρώσει τώρα, αλλά από όσο καταλαβαίνω δεν τα είχατε συμπληρώσει το 2012, αλλά το 2013, σωστά? Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Δυστυχώς λοιπόν πηγαίνετε 58 έτη και 9 μήνες για μειωμένη ή 60 έτη και 9 μήνες για την πλήρη με τη διάταξη αυτή των βαρέων. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει και τα 10.500 το 2013, το οποίο νομίζω οριακά, ακόμα και με μια μικρή εξαγορά πλασματικού χρόνου, ότι το κατορθώνετε. Στη θέση σας
θα ζήγιζα. Αν συνεχίζετε εργαζόμενος τώρα? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αν έχετε σκοπό να συνεχίσετε προφανώς μέχρι τα 62, θα πάτε με το συμφερότερο 62 χωρίς εξαγορά πλασματικού χρόνου. Αν θέλετε να φύγετε νωρίτερα ή έχει καταστεί ανάγκη να φύγετε νωρίτερα από τον εργοδότη σας, τότε θα μπείτε στη διαδικασία εξαγοράς. Όπως και να έχει, καλά είναι τα πράγματα. Τώρα είστε 56, στην καλύτερη των περιπτώσεων σε κοντά 3 χρόνια, σε 2 χρόνια και 9 μήνες για τη μειωμένη, ή το αφήνετε και την πλήρη στα 62. Με 1.400 καθαρό μισθό τώρα αυτή τη στιγμή, πόσο περίπου είναι η σύνταξη? Τα μεικτά σας 1.800 περίπου. Ναι, ναι. Θα υπολογίζετε καθαρά μαζί με το επικουρικό γύρω στα 1.100 λόγω των πολλών ενσύμων που έχετε. Καθαρά μαζί με το επικουρικό. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Τα ακούς, ναι, ε? Ναι, ναι. Εγώ τα ακούω κάθε απόγευμα, γι' αυτό με πιάνει ένα σφίξιμο στην καρδιά. Καθώς βλέπεις τώρα, εργάζεται βαρέα και ανθυγιεινά. 1.800 ευρώ είναι ένα σήμερα ικανοποιητικός μισθός. Δεν είναι πολλά. 1.400. Δεν είναι πολλά. Για τα χρόνια εργασίας του και με τα βαρέα που είναι λίγα. Έχουμε είναι φτάσει στο σημείο να τα λέμε ότι είναι καλά. Λοιπόν, ναι. 1.400 ευρώ και θα βγει σε σύνταξη αυτός ο άνθρωπος με τόσα χρόνια βαρέα και θα βγει στη σύνταξη για 1.100 ευρώ. Και αυτό κάτω και αν είναι ντροπή. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα άλλο. Κύριε Δημήτρη, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Σας ξαναπήρα και προηγουμένως για τη σύζυγό μου που είναι το 68 γεννημένη. Ναι, ναι. Τον κύριο Χριστοδουλέλη. Ναι, 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 πείτε μας. Σύμφωνα με αυτά που μου είπατε, κύριε Χριστοδουλέλη, ναι, η σύζυγός μου για να πάρει μειωμένη σύνταξη θα πρέπει να δουλέψει 43 χρόνια. Προσέξτε. Εγώ και δεν για πλήρη να δουλέψει 50 χρόνια. Λοιπόν, κατάλαβα το σκεπτικό το δικό σας, για τη μειωμένη, για τη διάταξη μητέρας ανηλίκου, δεν απαιτείται να δουλεύει μέχρι τα 60 και κάτι που σας είπα ότι βγαίνει. Μπορεί και να σταματήσει τώρα, αλλά θα πρέπει να πάει σε αυτή την ηλικία. Άλλο το πότε θα πάρει ναι, τη σύνταξη. Έχει δίκιο όμως. Έχει δίκιο. Το να σταματήσει να τώρα. Σταματήσει και να... τώρα. Για ποιο λόγο να σταματήσει? Ναι. Αφού τι νόμος είναι αυτός όταν απαιτεί 43 χρόνια για μειωμένη. Σωστό, δίκιο έχετε. 50 χρόνια για πλήρη. Προσέξτε με. Ο νόμος ο 43-36 του 15, ο οποίος θίγει τη σύζυγό σας, ξεκάθαρα οδηγεί σε αυτού του είδους στρέβλωση. Ότι οδηγεί ανθρώπους να έχουν δουλέψει 40 και 50 χρόνια. Ναι, έχει δίκιο. Δηλαδή έχει δίκιο ο κύριος, βέβαια. Αλλά να σας πω το εξής. Δυστυχώς, αν θυμάμαι καλά τώρα και την περίπτωση που μιλήσαμε προηγουμένως, το πρόβλημά της είναι ότι με τα βαρέα. Αυτό έπρεπε να το είχαμε ζυγίσει λίγο καλύτερα. Πριν μπει, θα μου πείτε, εξ ανάγκης μπήκε στο δημόσιο. Ναι. Εξαγορά πλασματικών για τα βαρέα γίνεται. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα, όχι. Μάλιστα. Λυπάμαι. Ωραία. Πιο πολύ πήρα για να έχετε δώσω συγχαρητήρια στον νόμο Κατρούγκαλου. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Καλά το λέτε, καλά το λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Έχουν δώσει πολύ συγχαρητήρια. Έχουν δώσει πολλά νόμο Κατρούγκαλου, έχουν δώσει πολύ συγχαρητήρια. Και δυστυχώς, λέω δυστυχώς έχουμε Οκτώβριο και ακόμα δεν ξέρουμε μια σειρά διαδικασιών για το πώς θα υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές για τους εταίρους, για κάποιον ο οποίος είναι σε εταιρεία και έχει ατομική επιχείρηση και μια έχει ζημιά και άλλη κέρδη, τι θα γίνει αν ο φορολογικός έλεγχος βγάλει διαφορετικά αποτελέσματα και γενικά μια σειρά αναπάντων ερωτημάτων που δυστυχώς δεν έχουν απαντηθεί ούτε επί του προφορικού. Αλλά και όταν απαντούνται από τον Στάθη Χριστοδουλέλη, και η απάντηση είναι 50 χρόνια εργασίας για κάποιον άνθρωπο που έχει δουλέψει βαρέα και κάποιον άνθρωπο που είναι στο δημόσιο, που ξέραμε ότι στο δημόσιο στα 58 το αργότερο έφευγες, γεια σου. Και έπαιρναν και σύνταξη πάνω των 1.000 ευρώ. Σήμερα φεύγουν με 50 χρόνια εργασίας. Τι σημαίνει 50 χρόνια εργασίας? Ναι, είναι κατάφορα άδικο. Για τη μισή σύνταξη από ό,τι έπαιρνες προδεκαετίας ή προπενταετίας. Έχεις δίκιο. Και να πω όμως απλά για την. Εντάξει, ο κόσμος έχει ανακτήσει. Έχει απόλυτο δίκιο. Να πω όμως μόνο για να το διαχωρίσω ότι ο νόμος για τα 1.000 βαρέα τα τελευταία 13 χρόνια που του στερεί το δικαίωμα των βαρέων είχε προκύψει πριν το Κατρούγκαλο. Ο Υπουργός Εργασίας ο τωρινός οδηγεί στο κομμάτι της τρέβλωσης για τη διάταξη μητέρας ανηλίκου. Απλά μόνο για τους τυπικούς. Να σου πω κάτι όμως. Πόσοι έχουν θυγεί, θέλω να μου πεις, από αυτό το νόμο. Πόσοι έχουν θυγεί πραγματικά? Όλες οι γυναίκες οι οποίες έκαναν το λάθος να έχουν γεννηθεί μετά το 65. Ναι, αυτό. Ωραία. Γιατί βάζεις λοιπόν ηλικιακό όριο της 15 Αυγούστου του 2015, 18 Αυγούστου του 2015. Γιατί βάζεις αυτό το ηλικιακό όριο? Είναι μια χρονική οριοθέτηση η οποία χρησιμοποιήθηκε για απλά
για να εκτινάξει τα όρια ηλικίας των μητέρων ανηλίκου. Το βλέπουν καθαρά λογιστικά. Το θέμα είναι ότι οδηγεί πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες κάνουν τη δουλειά τους. Αυτό που είπε προηγουμένως ο κ. Κατάλαβες τι γίνεται. Και προσέξτε, γιατί τώρα έχουμε και πολλές ερωτήσεις. Εδώ κάποια λοιπόν κυρία μας ρωτάει ότι θέλει να πουλήσει το κινητό της. Βρέθηκαν λάθη και τελευταία στιγμή δεν μπορούσαν να βάλω τις υπογραφές. Τι μπορώ να κάνω κάνει τώρα? Κάνει τροποποιητική από το 2011 και μετά, προκειμένου να εκδοθεί σωστό πιστοποιητικό. Από και το 2010 πρέπει να κάνει τροποποιητική. Από το 2011 και μέχρι το 2016. Το οργόν και χάρη έχει, γιατί. Μπορεί να κολλήσουν τα συμβόλαια. Όχι να κολλήσουν τα συμβόλαια. Εννοείται ότι μέχρι να εκδοθεί σωστό πιστοποιητικό δεν μπορεί ο συμβολογράφος να προχωρήσει το συμβόλαιο. Είναι πιστοποιητικό για 5 χρόνια. Αλλά αν βγει χρεωστικό ποσό στις μεταβολές αυτές, θα πρέπει να πληρωθεί το ποσό αυτό, να φανεί από το σύστημα μέσα η πληρωμή του ποσού αυτού. Άρα μιλάμε για τουλάχιστον μια εβδομάδα με 10 μέρες καιρό, γιατί έχει μέσα και χρονιές του ΦΑΠ, που για να γίνει καθάριση πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Άρα λοιπόν μεγάλη προσοχή. Από το 2011 έως το 2016 πρέπει λοιπόν να κάνετε τις τροποποιητικές, έτσι ώστε για να μπορέσετε να πουλήσετε το ακίνητό σας. Κλέψανε το αυτοκίνητό μου το 1999 και ξαφνικά εμφανίστηκε στο σύστημα φέτος. Αν νομίζω ότι θα έλεγε ξαφνικά βγήκε τα μάτια. Εμφανίστηκε το αυτό θα ήταν ωραίο, αλλά ο λογιστής είπε λοιπόν να πάει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ακριβώς. Πρέπει να πάει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Γιατί αυτόματα περνάνε στο σύστημα. Να δει τι έχει λοιπόν γίνει και να δηλωθεί η κλοπή, τέλος πάντων να τακτοποιηθεί αυτό το θέμα. Καλό θα είναι να βρει το έγγραφο που είχε γνωστοποιήσει στην αστυνομία τότε την κλοπή για να το προσκομίσει στο Υπουργείο Συγκοινωνιών. Γιατί όσο το αφήνει, θα βρεθεί ξαφνικά να χρωστάει και τέλη κυκλοφορίας. Όλα αυτά τα χρόνια. Δεν ξέρω αν όλα αυτά τα χρόνια. Μπορεί να είναι από εδώ και πέρα. Αλλά έτσι όπως θυμάστε αυτό νομίζω που μας είχε πάρει, που νίκησε. Ναι, λοιπόν, ένας κύριος λοιπόν μας κάλεσε και μας πήρε και τηλέφωνο σήμερα στο γραφείο Ηλία σχετικά ότι έχει λοιπόν, εκείνος παίρνει κανονικά τη σύνταξή του, έχει όμως από ενίκεια γύρω στις 11 ή 12 χιλιάδες μας είπε. Απλά μας ρωτούσε πολύ για μία έκπτωση του 3%. Κάποιος τον ενημέρωσε για μία έκπτωση του 3% που μπορεί να έχει στο ποσό των. Το νοικιάζει στη σύζυγό του, πρέπει μήπως να πούμε. Μήπως το νοικιάζει είναι στη σύζυγό του, δεν μας το διευκρίνησε. Αν το νοικιάζει στη σύζυγό του για να κάνει ατομική επιχείρηση σύζυγός του, από τη μία το έσοδο είναι φορολογητέο για τον, για τον φύλο ως προς το ποσό του ενοικίου με την κλίμακα των ενοικίων. Από την άλλη όμως ο νόμος δεν απαγορεύει το να μισθώνει ο σύζυγος στη σύζυγο για ατομική επιχείρηση και να πληρώνεται γι' αυτό. Άρα κανονικά τα έξοδα εκπίπτουν από το, από το φορολογητικό αποτέλεσμα που προκύπτει. Τέλος πάντων μπαίνουν στα έξοδα και μειώνουν το κέρδος. Απλά μας έμεινε γιατί του είχε μείνει μία έκπτωση 3%. Δεν ξέρω ποιος του είπε. Ποιος μιλάει προφανώς για την ετήσια απόσβεση. Το ποσό του ενοικίου που δηλώνει ο φορολογούμενος αφαιρείται κατά 3% και φορολογείται στη διαφορά. Μήπως μιλάει γι' αυτό. Αυτό γίνεται ναι, αυτόματα στην καθάριση της φορολογικής δήλωσης. Ουσιαστικά γλιτώνεις, η απόσβεση του ακινήτου είναι το 3% που αφαιρείται από το φορολογητό ποσό. Άρα εισπράττεις 11.000 ευρώ από τα ενοίκια. Επί 3% μείον φορολογήσει στο ποσό που προκύπτει. Αν μιλάει γι' αυτό, είναι πολύ είναι το 3%. Κάτι που αυτόματο, αν γίνεται αυτόματο λοιπόν και πόσο πληρώνει. Τι διαφορά. Κλίμακα 15% μέχρι τις 12.000, 35%. Άρα 15% θα κληθεί να πληρώσει ο κύριος. Αφού δεν ξεπερνάει τις 12.000, ναι. Σύνταξη στο ΙΚΑ 936 ευρώ. Επικουρική το Σεπτέμβριο ήταν 253, τον Οκτώβριο πάλι 253. Καθαρά όλα μας λέει το ποσό. Πώς και δεν έγινε κάποια μείωση επικουρικής. Θα ρωτάω όταν αντίστροφα στάθη μου. Είναι γιατί σου λέει ότι είναι παντάλε νόμους στις περικοπές. Είναι λοιπόν πώς και δεν έγινε. Τι επάγγελμα. Ναι, και δεν μας λέμε πώς ήταν στο πρώτο κύμα περικοπών. Δηλαδή δεν μας αναφέρει τον Αύγουστο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ήταν η ίδια επικουρική του, μήπως μειώθηκε τότε. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί, ουσιαστικά είπαμε το άθροισμα για στο καθαρό ποσό είναι 1.100. Μπράβο, 1.120 κάτι. Μήπως λοιπόν σε γρήγορους υπολογισμούς είναι κοντά στα 1.100. Μήπως λοιπόν δεν έχει υποστεί. Καθαρά ή μεικτά σοφία. Μας λέει καθαρά, όλα καθαρά. Καθαρά είναι αυτά, τα μεικτά σοφία. 1.189 είναι τα καθαρά του. Ναι, 1.189. Τα λοιπόν ξεπερνάνε τα 1.300. Επομένως, νομίζω ότι μάλλον δεν παρατήρησε ότι τον Αύγουστο σχέση με τον Σεπτέμβριο είχε μείωση η σύνταξή του. Ήταν στο πρώτο κύμα, λοιπόν. Ήταν στο πρώτο κύμα, οπότε ευτυχώς δεν είναι κατάλληλη εποχή για να μεταβιβάσω το ακίνητό μου στην κόρη μου. Πολλές ερωτήσεις τέτοιες. Υπάρχουν πληροφορίες ότι θα αλλάξει κλίμακα των αυτές οι πληροφορίες που τηλεδετές και μας ρωτάνε. Αυτό λέγεται ότι θα γίνει από το 2016. Mm-hmm. Βέβαια δεν έχει συσταθεί ακόμα η σχετική επιτροπή. Θεωρητικά η κλίμακα δεν θα προβλέπει αφορολόγητο σε αυτές τις περιπτώσεις. Άρα
καλό θα είναι να κάνει τη μεταβίβαση για να έχει το αφορολόγητο που προβλέπει ο νόμος αυτή τη στιγμή. Το οποίο είναι 200.000, είναι το αφορολόγητο για την πρώτη κατοικία. Αν μιλάμε για πρώτη κατοικία, στο από πατέρα σε, από γονέα σε τέκνο. Από γονέα σε τέκνο. Στάθη, εκτιμώ, είχαμε κάνει κάποιες εκτιμήσεις από αυτή την εκπομπή, γιατί λέγαμε ότι δεν βγαίνουν τα νούμερα, ούτε η εξίσωση βγαίνει. Σίγουρα δεν βγαίνουν. Καθώς δεν γίνεται η ανεργία να είναι σε αυτά τα επίπεδα που είναι σήμερα, από την άλλη η μισθή να είναι της ντροπής, 400 ευρώ. Οι άνθρωποι είναι αξιοπρεπείς, αξιοπρεπέστατοι. 400 ευρώ μισθό σημαίνει και ανάλογες εισφορές, έτσι, με χαμηλότερες εισφορές. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, και από την άλλη να έχουμε να πληρώνουμε όλοι οι εργαζόμενοι αυτές, έστω και αυτές τις πενιχρές συντάξεις που πληρώνουμε. Έρχεται τώρα να μας, ο προϋπολογισμός του κράτους να μας επιβεβαιώσει σε αυτό και μας λέει ότι οι ψαλίδι 780 εκατομμυρίων βλέπουν για τους συνταξιούχους μέσα στο 2017. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί οι τηλεθεατές μας είναι κάθε απόγευμα οι πρωταγωνιστές αυτής της εκπομπής. Ποιοι θα πρέπει να φοβούνται περαιτέρω για αυτή τη μείωση? Και θα σου πω το εξής. Γιατί είναι αναπόφευκτη η μείωση. Νομίζω ότι πλέον έχουμε συμβαστεί με την ιδέα ότι μία σύνταξη 1.000 ευρώ είναι πάρα πολύ υψηλή. Πλέον το πλαφόν των μειώσεων θα αρχίσει να πέφτει και κάτω από τα 1.000 ευρώ καθαρά. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορώ να σου προκαταβάλω ποιοι θα είναι οι θυγόμενοι, γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι ένα μαχαίρι σίγουρα, το οποίο κατεβαίνει και όποιο κεφάλι βρει το παίρνει, με την έννοια πρέπει να βγουν κάποια λογιστικά δεδομένα. Ένα έλλειμμα τεράστιο. Ξεκινάει ο ΕΦΚΑ με κοντά 4 δις έλλειμμα. Ήδη σπάνε κουμπαράδες, γινόταν και παλιότερα, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχουν μέσα χρηματοδότησης των ασφαλιστικών φορέων. Οπότε θα υπάρχει. Πόσες είναι οι συντάξεις που πρέπει να πληρωθούν? 3 δις. Ναι. 3 δις το μήνα, ναι, δεν είναι? Ναι, περίπου. Από αυτές μαζεύονται το 1,5 εκατομμύριο, αν δεν κάνω λάθος. Το 1,5 δις, αν δεν κάνω λάθος. Αν μαζεύει τίνες από ίδια μέσα των ασφαλιστικών φορέων, ναι, υπάρχει κρατική. Άρα μένει ένα κοντά στα 2 δις. Πάντα που σπάει τον κουμπαρά κάθε φορά. Και κουμπαράς να μην είναι, η κρατική χρηματοδότηση με μνημονιακά, πια με μνημονιακούς νόμους, έχει σχεδόν εξαλειφθεί. Άρα καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει λύση. Η λύση είναι αυτή που είπες. Αύξηση απασχόλησης, κανονικούς μισθούς στους υπαλλήλους. Αυτή είναι η λύση. Η λύση είναι κάθε απόγευμα στις 4 η ώρα στο SBC. Καλησπέρα σας, κυρία Αντωνία. Κυρία Αντωνία. Ναι, γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Έχω την επικαρπία, μ' ακούτε? Βεβαίως. Ναι, έχω την επικαρπία ενός καταστήματος. Την ψηλή κυριότητα την έχω δώσει στο γιο μου εδώ και χρόνια. Μάλιστα. Συμβολογραφικά, εάν κάνω εκχώρηση της ενάσχησης της επικαρπίας σε συμβολογράφο για 10 χρόνια στον εγγονό μου, ο οποίος όμως είναι ανήλικος και έχει δικό του αφημί, ποιος θα φορολογείται για τα μισθώματα? Ωραία ερώτηση. Ωραία ερώτηση, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, θα πρέπει να γίνει συμβολογραφικά η εκχώρηση των μισθωμάτων, αλλά από την άλλη, αν υπάρχει ανήλικος στη μέση, ουσιαστικά τα μισθώματα θα τα φορολογείται ο γονέας. Θα τα φορολογείται ο γονέας και τι είναι από γιαγιά? Να κοιτάξω λίγο τον νόμο, αφήστε και το τηλέφωνο να σας καλέσω να το σιγουρέψω. Έχω την εντύπωση ότι όταν εισπράττει ανήλικο ενίκιο, τα φορολογείται ο γονέας μέχρι να ενηλικιωθεί. Να το επιβεβαιώσω και να σας καλέσω. Αν είστε διαφορετικό, απλά θα πρέπει να προσέξετε το δεκαετές, δεν μ' άρεσε λίγο που βάλετε. Με το 38-42 άλλαξαν μια σειρά επικαρπιών που μπορούσε να εκχωρήσουν τα ενίκια σε άλλο φορολογούμενο. Ενδεχομένως δεν πρέπει να υπάρχει δεσμευτικό όριο χρονικό. Πρέπει να του δώσετε την επικαρπία ολόκληρη για να τα φορολογείτε. Να του δώσω την επικαρπία, αλλά την κυριότητα την έχει ο γιος, που είναι γιος του, ας πούμε, αυτός. Οπότε είναι λίγο περίπλοκο. Ναι, αλλά αν έχει ο γιος την επικαρπία και έχει. Και την επικαρπία στον εγγονό που πάει πιο πολύ από την κυριότητα. Φορολογικά συμφέρει να γίνει κάτι τέτοιο? Γιατί πρέπει να εμπλακεί το ενήλικο στη μέση? Να σας πω γιατί συμφέρει. Διότι εγώ πληρώνω έμφυα 35.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και τα εισόδηματά μου, μόνο από ενίκια, δεν έχω τίποτα άλλο, είναι 1.500. Θα βρεθώ να μην έχω να φάω. Ναι.
καταλάβατε τι πρόβλημα θα πάθουν. Προσπαθεί να μειώσει. Ο ιός έχει ενίκεια. Δεν μπορώ, αν πούνε στον ενοικιαστή να δίνει σε εμάς, δεν θα έχω το χιλιάρικο. Ο ιός έχει ενίκεια. Ο γιος σας έχει ενίκεια. Ο γιος μου έχει λίγα και αυτό σε σχέση με αυτά που πληρώνει η έμφυα. Ωραία, καλό θέλω να δούμε και τα δεδομένα. Αφήστε το τηλέφωνό σας και θα επικοινωνήσει. Αφήστε το τηλέφωνό σας στο κοντρόλ, παρακαλούμε πολύ. Και ο κύριος Χατζηγεωργίου στο τέλος εκπομπής, γιατί είναι μια ζήτηση που απαιτεί αρκετό χρόνο και δεν τον έχουμε δυστυχώς. Μακάρι να είχαμε 10 ώρες εκπομπή να τα λέγαμε. Πρέπει να βάλεις τα δεδομένα για να δεις τι συμφέρει. Γιατί πραγματικά πολλοί άνθρωποι έχουν μείνει με πολλά ακίνητα, πληρώνουν πολύ ψηλό. Είναι αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα και εσύ φυσικά στο γραφείο. Να περιμένουμε και το νέο φόρο που θα προκύψει. Ο έμφυα είναι μεγαλύτερο. Από τα ο άνθρωπος θα καταργηθεί από το δεκτή. Καλά, αυτό είναι. Δηλαδή είναι φοβερό, φορές, έτσι. Συμβαίνει. Κύριε Χατζηγεωργίου, στα άδεια του Λέσου, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς. Εσείς μείνετε στο SBC. Ακολουθεί εκπομπή Πολιτική Οικονομία με τη Μαρία Σμιλίδου και τον Γιάννη Κορονέο. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 4. Να είστε όλοι καλά. Καλό σας βράδυ. We'll be right back.